Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρεμιέρα νέας εκπομπής εδώ στην Κρήτη TV. Ψηφίζω Κρήτη στην τελική ευθεία, προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του πρώτου και του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Εδώ κάθε Κρήτη, κάθε Τρίτη θα ανοίγουμε την ατζέντα της συζήτησης προκειμένου οι υποψήφοι να διατυπώνουν θέσεις και απόψεις στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς υποψηφίους, τους σημερινούς καλεσμένους. Μιχάλης Βαμιεδάκης. Κύριε Βαμιεδάκη, καλώς ήρθατε, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό με την παράταξη Κρήτη η ζωή μας, επικεφαλής Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Γιώργος Ματαλιωτάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό η Κρήτη μπροστά, επικεφαλής Αλέξανδρος Μαργογιαννάκης. Και Δημόκριτος Αλούστρος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συμπήρωση. Καλησπέρα. Είναι το πρώτο πάνελ της σημερινής εκπομπής, όπου φιλοξενούμε υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους. Στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο πάνελ, θα υποδεχθούμε, θα φιλοξενήσουμε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο Δήμο Ηρακλείου. Κύριε Βαμιεδάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Είστε υποψήφιος για δεύτερη συνεχή φορά με το συνδυασμό του Περιφερειάρχη, του κ. Αρναουτάκη, το διακύβευμα των εκλογών. Σωστά, είναι η δεύτερη φορά. Διατέλεσα για 5 χρόνια εγκαταλειμμένος σύμβουλος τουρισμού στην περιφέρεια Κρήτης. Το διακύβευμα των εκλογών είναι να μπορέσει η Κρήτη να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, καθότι είδαμε ότι η Κρήτη μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία που πέρασε η χώρα μας, κατάφερε και στάθηκε όρθια, κατάφερε να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις με πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στηρίχθηκε κυρίως στον τουρισμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 47% του περιφερειακού ΑΕΠ. Κατάφερε να έχει πολύ καλούς ρυθμούς στη μείωση της ανεργίας, έτσι ώστε πραγματικά βλέπουμε ότι είναι μία από τις πλέον ευνοημένες περιφέρειες σε αυτό το επίπεδο. Είδαμε ότι έγιναν έργα. Είδαμε ότι δρομολογούνται επιτέλους έργα τα οποία επί δεκαετίες στήχιωναν το νησί, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι το αεροδρόμιο Καστελίου. Είδαμε τα αγροτικά μας προϊόντα να διασυνδέονται επιτέλους με τον τουρισμό σε μια αρμονική συνεργασία. Είδαμε να απορροφούνται ευρωπαϊκά κονδύλια, να στηρίζονται επιχειρηματίες. Και γενικότερα, αυτό το οποίο ζητάμε από την Κρητικιά και τον Κρητικό είναι μια ανανέωση της εμπιστοσύνης, προκειμένου να μπορέσει ο Σταύρος Αρναουτάκης και όλοι οι συνεργάτες του να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σε μια περίοδο η οποία έχει σίγουρα πάρα πολλές προοπτικές, έχει σίγουρα προκλήσεις και πιστεύω ότι η Κρήτη μπορεί να πρωταγωνιστήσει για άλλη μια φορά. Οπότε το πρόσημο μας λέτε ότι είναι θετικό και έχετε παραμείνει ικανοποιημένος από τον απολογισμό της θητείας Αρναουτάκη. Σίγουρα ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Πιστεύω ότι και αυτή η θητεία του Σταύρου Αρναουτάκη είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη θητεία. Το έχουμε δει σε αποτελέσματα, το έχουμε δει σε αριθμούς. Εισπράττουμε από τους κριτικούς οι οποίοι πραγματικά εκτιμούν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει. Αλλά πιστεύουμε ότι ακόμα υπάρχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά. Και πιστεύω ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά την αυτοδιοίκηση, γνωρίζει καλά όλα τα επίπεδα διοίκησης και όλα τα επίπεδα του κράτους και σίγουρα είναι ο πλέον κατάλληλος για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, κύριε Ματαλιωτάκη, είστε ένας άνθρωπος με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Πιστεύετε ότι την τελευταία πενταετία έχουν γίνει βήματα μπροστά? Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει πολύ φιλότιμες προσπάθειες. Από εκεί και έπειτα όμως πρέπει να πούμε σε μια άλλη εποχή, πρέπει να μεταβούμε σε μια άλλη πραγματικότητα, όπου η Κρήτη θα πρέπει να διεκδικεί περισσότερα, θα πρέπει να πληρώνεται με το νόμισμα το οποίο δίνει και η προσφορά που έχει αυτή τη στιγμή στον κρατικό προϋπολογισμό, στα κρατικά έσοδα, στον κρατικό πλούτο, να αντέρχεται και για την Κρήτη, να εισπράττει δηλαδή η Κρήτη ανταποδοτικά αυτά που συνεισφέρει στη χώρα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα. Έχουμε διανύσει μια δεκαετία κρίσης όπου οι νέοι μας μεταναστεύουν από την Κρήτη προς το εξωτερικό. Η ανεργία στην Κρήτη έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ αισθητή. Είμαστε ένα νησί που στερείται μεγάλων έργων και στερείται σχεδιασμού. Στερείται σχεδιασμού για τα νότια παράλια, στερείται σχεδιασμού για την ενδοχώρα. Δεν έχει το αναπτυξιακό σχέδιο ούτως ώστε να αξιοποιήσει το αεροδρόμιο, που είναι μια πραγματικότητα. Οι κάθετοι άξονες δεν συνδέονται με τους οικισμούς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με ευθύνη της περιφέρειας ή με ευθύνη του κεντρικού κράτους? Όλα αυτά είναι αρμοδιότητες και ευθύνη της περιφέρειας και βεβαίως η αυτοδιοίκηση έρχεται να συμπληρώσει, να φροντίσει όλα αυτά που δεν φροντίζει η πολιτεία και τις ελλείψεις, αν θέλετε, και τις παραλείψεις της πολιτείας. Ερχόμαστε εμείς ως αυτοδιοικητικοί να προσθέσουμε και να αξιοποιήσουμε
και να μεταβάλουμε τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα. Αλλά ότι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε νέα πρόσωπα, τα οποία θα είναι περισσότερο διεκδικητικά, θα παίρνουν αποφάσεις σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και θα είμαστε περισσότερο αποφασιστικοί, είναι γεγονός. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα νησί όπου δεν περιμένει το κράτος, αλλά δίνει στο κράτος. Έχουμε ένα νησί όπου παράγει πλούτο και δεν έχουμε αφήσει στην τύχη μας την κρατική ενίσχυση. Εμείς δίνουμε στην Ελλάδα και δεν παίρνουμε από την Ελλάδα. Και περιμένουμε λοιπόν από την αυτοδιοίκηση, από την περιφέρεια, να διεκδικήσει, να χτίσει, να σχεδιάσει κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Βεβαίως οι πολίτες μας ζητάνε αύξηση του τουρισμού. Βεβαίως οι πολίτες μας ζητάνε βελτίωση των υποδομών. Βεβαίως οι πολίτες μας ζητάνε ενίσχυση των δομών υγείας. Εμείς δεν έχουμε δει απτά αποτελέσματα και μεγάλα βήματα σε αυτούς τους βασικούς τομείς. Όπως επίσης και στον τομέα του πολιτισμού, βλέπουμε τα μνημεία μας ασύνδετα με τους δρόμους. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια θεματικά και για τις υποδομές και για τον τουρισμό. Κύριε Σαλούστρο, να περάσω σε εσάς. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν, αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι επικείμενες εκλογές στην αυτοδιοίκηση, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Να μην ξεχνάμε ότι η εκλογική μάχη που δίνεται είναι τριπλή. Και σε επίπεδο Δήμων και σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο Ευρωβουλής. Για μας είναι ενιαία, όπως ενιαία είναι και η πολιτική που εφαρμόζεται. Η τοπική διοίκηση, όπως τη λέμε εμείς, δεν είναι τίποτα άλλο από τον υλοποιητή της κεντρικής εξουσίας σε περιφερειακό ή σε τοπικό, σε δημοτικό επίπεδο. Άρα δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε αυτές τις μάχες, ούτε μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη χωρίς να αναφερόμαστε από ποιον γίνεται η ανάπτυξη και σε ποιον. Παρατηρήσαμε, ο κ. Βαρμιαδάκης, από ό,τι είπε και ο ίδιος, είναι εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας. Παρατηρήσαμε την Κρήτη να βουλιάζει όλα τα προηγούμενα χρόνια από τουρισμό και την ίδια στιγμή στα ξενοδοχεία να υπάρχουν συνθήκες γαλέρας, οι εργαζόμενοι να είναι απλήρωτοι από 3 μήνες, ένα χρόνο, οι καμαριέρες να δουλεύουν 12 και 14 ώρες. Άρα το θέμα είναι αυτή η ανάπτυξη που πρέπει να έρθει και να υπάρξει, να είναι προς όφελος του λαού, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και όχι μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών, εργολάβων, ξενοδόχων κλπ. Και αυτό είναι κάτι που κρίνεται και σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, όπως κρίνεται και σε επίπεδο κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Από τη στιγμή βέβαια που ξεκινάμε μια γενικότερη συζήτηση για τις προοπτικές που ανοίγονται σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, από τη στιγμή λοιπόν που φέρουμε στο προσκήνιο προτάσεις για το αύριο της περιφέρειας, δεν μπορούμε να μην ανοίξουμε και την ατζέντα των υποδομών. Κύριε Βαμιεδάκη, στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας των προτεραιοτήτων του Σταύρου Αρναουτάκη, τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε τόσο ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, όσο και το αεροδρόμιο Καστελίου. Είναι δύο μεγαλόπνα έργα, ειδικά το αεροδρόμιο Καστελίου δρομολογεί. Έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Πλέον, πού πρέπει να στρέψει το βλέμμα της περιφέρειας? Πρώτα απ' όλα, σε απάντηση του φίλου και συναδέλφου, του κ. Ματαλιωτάκη, όσον αφορά τη διεκδικητικότητα, είδαμε ότι επιτέλους, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Σταύρου Αρναουτάκη, επιτέλους υλοποιούνται τα δύο μεγάλα έργα, τα οποία σκονιζόταν σε συρτάρια υπουργείων και δεκαετίες. Οπότε βλέπουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η Κρήτη θα έχει ένα αεροδρόμιο που τσαρμόζει και θα έχει ένα ΒΟΑΚ που τσαρμόζει. Αυτό λοιπόν είναι τα δύο βασικά στοιχήματα, τα οποία πλέον έχουν δρομολογηθεί, όπως σας αναφέρατε, και υλοποιούνται. Από εκεί πέρα έχει δοθεί μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα θέματα της οδικής ασφάλειας. Επενδύθηκαν δεκάδες εκατομμύρια σε αυτό το επίπεδο όσον αφορά το επαρχιακό δίκτυο. Έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Θα συνεχιστεί και αυτό, δίνοντας πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην οδική ασφάλεια, διότι δεν θέλει κανείς σαφώς να θρυνεί θύματα και πρέπει πλέον οι κριτικοί αλλά και οι επισκέπτες να κινούνται πάνω σε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Δρομολογούνται διάφορα μεγάλα έργα όσον αφορά το θέμα της ίδρυυσης του νερού, προκειμένου να υπάρξουν και επιπλέον φράγματα που να διασφαλιστεί το νερό τόσο και για ίδρυυση όσο και για άδρευση. Και τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα μπαίνουν στο κομμάτι των επιπλέον υποδομών, οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες όμως πρέπει να είναι συνδυασμένες ουσιαστικά με την ανάπτυξη και με τις πραγματικές ανάγκες του νησιού. Αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι σημαντικό είναι το στρατηγικό σχέδιο. Το στρατηγικό σχέδιο της ανάπτυξης συνδέει ταυτόχρονα τις ανάγκες της κοινωνίας, τις ανάγκες επιχειρηματικότητας, τις ανάγκες του κριτικού, έτσι ώστε από το ένα να μπορεί να εξυπηρετεί το άλλο. Άρα σίγουρα οι υποδομές οι οποίες θα γίνουν έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση τη σωστή της ενδοχώρας με
με το Βόρειο Άξονα, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και βλέπουμε ότι κι άλλο ένα μεγάλο έργο όπως είναι ο δρόμος της Μεσαράς και αυτό πλέον έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα γίνει. Οδικές αρτηρίες, οι οποίες θα συνδέουν το Βόρειο Άξονα, τις πλέον αναπτυγμένες μεριές του νησιού με την Ενδοχώρα και με τον Νότο. Το επόμενο είναι οτιδήποτε έργο έχει να κάνει με το νερό. Επιπλέον αυτού βλέπουμε ότι σε άλλες μεγάλες αναγκαίες δομές, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, να έχουμε συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες δράσεις για να μπορέσει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, να μπορέσει να στηριχθεί ο αθλητισμός, για να μπορέσουμε και από εκεί μέσα από υποδομές. Και αυτό το οποίο επιπλέον έχουμε είναι ο τουρισμός, το οποίο είναι και η ναυαρχίδα. Μπορούμε θεματικά να πάμε και σε αυτό το κομμάτι επιπλέον. Και τις ενέργειες, κύριε Μανταλιωτάκη. Πού θα πρέπει να δοθεί πλέον προτεραιότητα την επομένη των εκλογών, στο μέτωπο των υποδομών, από τη στιγμή που έχουν δρομολογηθεί τουλάχιστον το αεροδρόμιο Καστελίου, αλλά και ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, παρά το γεγονός ότι το τοπίο σε ορισμένα σημεία παραμένει θολό? Η Κρήτη, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να έρθει με μια ενιαία πρόταση και συνολική για το οδικό δίκτυο. Εγώ θα διαφωνήσω με τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο, τον Μιχάλη, ότι επενδύουμε εκατομμύρια στην οδική ασφάλεια. Έχω βγει 640 φορές από το σπίτι μου τα τελευταία 4 χρόνια για να επισκεφθώ τους φίλους που με τίμησαν, να πάω σε εκδηλώσεις, συσκέψεις, δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, κατάθεση στεφάνων, τραπέζια, συναισθιάσεις και, εν πάση περιπτώσει, συνευρέσεις με συμπολίτες μου και πολίτες. Η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι απαράδεκτη. Η ασφάλεια των οδηγών είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς. Οι περιοχές μας είναι ασύνδετες με τους κάθετους οδικούς άξονες. Ο δρόμος της Μεσαράς μπορεί για κάποιους επιτέλους, μετά από πολλές πελινοδίες, να είναι γεγονός, ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται και αυτό δεν είναι κοντινό, να τον έχουμε αυτό το δρόμο, αλλά δεν παρέχει ασφάλεια μέχρι σήμερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Μανταλιωτάκη, φταίει ο Μανταλιωτάκης, ο Παναγιωτόπουλος ή ο κύριος Βαμιεδάκης? Δεν είναι βούληση κεντρικής εξουσίας. Είναι ευθύνη του Μιχάλη, σίγουρα του κύριου Βαμιεδάκη. Έφερα παράδειγματα ονόματα. Αλλά είναι ευθύνη συνολική, αν θέλετε, ναι, μιας περιφερειακής αρχής, η οποία έχει διατελέσει 8 χρόνια και διεκδικεί και την τρίτη τη θητεία. Πρώτα απ' όλα, και να ξέρετε ότι ο δρόμος Μεσαράς δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η σύνδεση όμως, αγαπητέ Μιχάλη, με τους οικισμούς, η δημιουργία κόμβων και η μελέτη είναι αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη τη δική μας στην περιφέρεια. Και κάτι το οποίο και ονομάζω ότι είναι και ευθύνη και η δική μας, γιατί έχω κάνει και επερώτηση από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανα στον Περιφερειάρχη για το πώς διασυνδέεται αυτός ο δρόμος. Από εκεί και έπειτα, κύριε Παναγιωτόπουλε, το να σχεδιάσουμε τις συνθήκες για το πώς θα δώσουμε ζωή στην παιδιάδα με το αεροδρόμιο Καστελίου, πώς θα αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα, πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον, είναι ένα σχέδιο που μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει στην περιφέρεια Κρήτης. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για τα νότια παράλια, την προστασία των νοτιών παραλίων και την ανάπτυξη του νότου. Το σχέδιο το δικό σας για τα νότια παράλια ποιο είναι? Κοιτάξτε, αυτό το σχέδιο θα το δείτε τις επόμενες μέρες μαζί με το συνολικό πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Βεβαίως και θα ανακοινωθεί. Ναι. Και αν θέλετε, σας κάνω και μία είδηση. Σας δίνω ότι ναι, θα έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση και γι' αυτό. Το πώς η Ενδοχώρα αξιοποιείται από τα έργα τα οποία δεν υπάρχουν και πρέπει να γίνουν ώστε να πυροδοτηθεί η ανάπτυξη. Δεν υπάρχει κανένα σημείο της Ενδοχώρας που να είναι ανεπτυγμένο αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Υπάρχουν μικρές κομοπόλεις, οι οποίες είναι σε επίπεδα οικισμών. Ούτε σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών ξεχωρίζουν, ούτε σε έργα μια ισορροπία ανάπτυξη, αυτό μας λέτε. Πολύ σωστά. Και αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο του προγράμματος. Και έχουμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, τα διδάγματα του Βορρά, έχουμε την τεχνογνωσία. Γνωρίζει πολύ καλά ο Μιχάλης ότι μπορούμε να αναπτύξουμε και τον Νότο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας πάντα τον πολιτισμό που βλέπω ότι δεν μπαίνει πρώτο θέμα στο τραπέζι της συζήτησης, αλλά πρέπει σιγά-σιγά να το έχουμε αυτό και ως κύριο μέλημα. Να περάσουμε και στον κύριο Σαλούστρο. Υπήρξε μια αιχμηρή ανακοίνωση τοποθέτηση της Λαϊκής Εισπύρωσης στην επομένη των εξαγγελιών Σπίρτζη για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Και σας ρωτώ, κύριε Σαλούστρο, αν είναι ρεαλιστικό με τα δεδομένα τα οικονομικά που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας, ελαίου οικονομικής κρίσης, κακά τα ψέματα, να χρηματοδοτηθεί ένα τόσο μεγάλο μεγαλόπινο έργο από τον κρατικό προϋπολογισμό? Νομίζω ότι είναι σωστό καταρχήν να ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας στους τηλεθεατές μας ότι το έργο που σήμερα συζητάμε ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια. Και μάλιστα υλοποιείται αυτή τη στιγμή τελικά
από ιδιώτες και πιθανά θα εξοφληθεί με διόδια το αμέσως επόμενο διάστημα, τα οποία θα μπαίνουν στα ταμεία τους και με το αζημίωτο μάλιστα. Γιατί ενώ έχει ήδη φορολογηθεί ο δημότης, ο λαός του νησιού, για ένα δρόμο που υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, γιατί καλύπτει ανάγκες και έχει καθυστερήσει ήδη να υλοποιηθεί, και συζητάμε αν τώρα το 2019 είναι ρεαλιστικό να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Εμείς θεωρούμε ότι τα κονδύλια τα οποία δεν αποδίδει στις περιφέρειες και δεν διεκδικεί η περιφέρεια από το κεντρικό κράτος, είναι τα κονδύλια που πάνε, παραδείγματος χάρη, σε εξοπλισμούς αμυντικούς, σε συμβατικές υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ που κοντεύουν να φτάσουν το 10% του ΑΕΠ, αντί να δίνονται για να καλυφθούν λαϊκές ανάγκες, όπως είναι το κομμάτι του οδικού δικτύου, όπως είναι οι υποδομές σε σχολεία, τα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι άμεσης πρώτης προτεραιότητας, τα οποία βέβαια δεν έχουν μεγάλο συμφέρον για το κεφάλαιο και μπαίνουν για την κυβέρνηση και την τοπική διοίκηση σε τρίτη, τέταρτη και πέμπτη μοίρα. Κύριε Βαμιαδάκη, βγάζουμε από την προεκλογική ατζέντα του αεροδρόμιου Καστελίου. Δεν ξέρω, είναι μια επιτυχία. Ωστόσο, παραμένει. Πολύ συζήτηση, σίγουρα. Ωστόσο, παραμένει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Κύριε Πανιτόπουλε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση. Ναι. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία πιστεύω διαφωνεί κανείς μας και όλοι συμφωνούμε. Όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας, όπως είναι οι αρτηρίες οι οποίες θα το συνδέουν με την Ειδοχώρα, όπως η ανάπτυξη του Νότου, οτιδήποτε. Διαφωνεί κανείς σε κάποια από αυτά. Μπορεί ενδεχομένως να διαφωνούμε στις προτεραιότητες, μπορεί να διαφωνούμε στον τρόπο υλοποίησης, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια δεδομένα. Ο βόρειος οδικός άξονας ήταν μια ανάγκη. Σίγουρα ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσον αφορά το θέμα, σε απάντηση του κ. Σαλούστρου, ο σχεδιασμός είναι να μην υπάρχουν διόδια για τους κριτικούς. Άρα προσπαθούμε. Να καλυφθούμε τα τέλη όμως. Πώς? Να καλυφθούν από τέλη. Από κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθεί σαφώ αυτό. Άρα πληρωμή έμεσα. Μα ούτως ή άλλως πληρώνουμε τέλη τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος ή ο κάθε διοκτήτης του δεσιού ταχύ πληρώνει τέλη για να μπορέσει να χρησιμοποιεί τους δρόμους. Άρα λοιπόν σίγουρα ο ΒΟΑΚ ήταν μια αναγκαιότητα και είναι κάτι το οποίο υλοποιείται. Ήταν μια απέτηση δεκαετιών και προχωράει. Με καθυστέρηση, ναι, το δέχομαι, προχωράει. Μετά από ασφυκτικές πιέσεις του Σταύρου του Αρναουτάκη στην κυβέρνηση, τελικά το έργο υλοποιείται. Ποια είναι τα ζητούμενα? Έχουμε τις συνδέσεις του ΒΟΑΚ με την Ενδοχώρα, οι οποίες σίγουρα πρέπει να προχωρήσουν. Άρα, όπως ολοκληρώνεται ο δρόμος της Μεσαράς, πρέπει να ολοκληρωθούν και άλλοι δρόμοι, είναι μέσα στην προτεραιότητα. Η κόμβη, όπως ολοκληρώνεται ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας, αμέσως μέσω επόμενους μήνες ξεκινάει, το οποίο είναι και αυτό άλλο ένα σημείο το οποίο χρήζει ανάγκες και άλλες πολλές τρεις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Νότο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο νότιος οδικός άξονας με τη λογική ενός παράλληλου έργου με το βόρειο οδικό άξονα δεν είναι κάτι το ρεαλιστικό, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του Νότου που όλοι θέλουμε, γιατί πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε για μια ήπια ανάπτυξη και τουριστική και πολιτισμική στο Νότο. Άρα σίγουρα η λογική είναι να υπάρχει άμεση πρόσβαση εκεί. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλειας, εκεί είναι σίγουρα έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα πάνω από 28 εκατομμύρια και συνεχίζουν να διασφαλίζονται και άλλες δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία σίγουρα προχωράνε. Είδατε την άμεση αντίδραση της περιφέρειας στη Θεομηνία, η οποία έπληξε το νησί, στην οποία σίγουρα μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα και παρόλα αυτά εξασφαλίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια εντός 48-72 ώρων, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα και ήδη έχουμε δει τα πρώτα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, η περιφέρεια αποδεικνύει ότι και σχέδιο έχει και μπορεί να αντιδράσει σε ακραίες περιπτώσεις, αλλά και μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά. Κύριε Ματαλιωτάκη. Εκπλήσωμαι ότι προχωράει ο ΒΟΑΚ επειδή ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι διεκδικητικός. Γνωρίζουμε όλοι ότι για το ΒΟΑΚ δεν υπάρχει στρατηγική μελέτη. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν υπάρχει μια μελέτη που να προβλέπει τις ανάγκες του βόρειου τμήματος του νησιού στο μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι κάθετες οδικές μας σωρτηρίες έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και αυτές που είναι πολύ πρόσφατα, αν θέλετε, έχουν έρθει σε λειτουργία, έχουν δοθεί δηλαδή στους πολίτες προς χρήση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις αδυναμίες σε επίπεδο υποδομών στο νησί. Και βεβαίως όσον αφορά την τελευταία θεομηνία, που ναι ήταν μια θεομηνία απρόσμενη και σε πολύ μεγάλη διάσταση για το νησί μας, φάνηκε πραγματικά η έλλειψη έργων υποδομής και το ότι δεν είχαμε σχεδιάσει στο μέλλον το παραμικρό. Κάναμε δηλαδή μια διαχείριση
θεωρώντας ότι θα περάσει η κρίση χωρίς εμείς να έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Αντανακλαστικά η περιφέρεια, λοιπόν, έδειξε, κύριε Ματαλιωτάκη. Δεν νομίζω, γιατί δεν είδαμε κανένα έργο βελτίωσης όσον αφορά τις φθορές από τις θεομηνίες. Αυτή τη στιγμή ο νομός Χανίων είναι στο έλεος. Εδώ παντού ο στρατός ίσως να έδωσε κάποιες λύσεις, αλλά οι πολίτες οι ίδιοι, το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, από το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι από τα μη αντανακλαστικά της περιφέρειας. Τι θα μπορούσε να φτιάξει η περιφέρεια, κύριε? Θα μπορούσε να έχει επενδύσει στην πρόληψη, θα μπορούσε να περιμένει σε πολλά σημεία, όχι σε όλα, ότι με κάποια μικρή έκταση ή μικρότερη έκταση φαινόμενα θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Δεν είδαμε αυτό και χάσαμε ζωές, χάσαμε το δικό μας δίκτυο. Ή ενδεχομένως θα μπορούσε και ο Αρναουτάκης να φωτογραφίζεται μπροστά στις κατολιστήσεις όπως εκεί ο Μαρκουγιαννάκης. Πιστεύω ότι η περιφέρεια Κρήτης έδειξε άμεσα αντανακλαστικά. Διάλογο κάνουμε. Όταν είσαι παρόν στο νομό Χανίων, όπου είναι και ο, αν θέλετε, και ο νομός καταγωγής του Αλέξανδρου του Μαρκογιαννάκη, και βλέπεις να καταραίει συνολικά το οδικό δίκτυο και βλέπεις γέφυρες να καταραίουν μπροστά στην κάμερα και φωτογραφίζεις τα γεγονότα λέγοντας ότι, ξέρετε κάτι, εμείς θα επενδύσουμε στην πρόληψη, θα κάνουμε τα έργα που χρειάζεται και δεν θα θέλουμε 8 χρόνια για να εγκρίνουμε κάποιες μελέτες ή να προτείνουμε κάποιες μελέτες. Θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας, δηλαδή, του κλεισθένη. Αλλά θα είμαστε πιο γρήγοροι και πιο αποφασιστικοί. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το επικρίνουμε. Για να κλείσουμε έτσι και την ατζέντα των υποδομών και τη συζήτηση των υποδομών, κύριε Σαλούστρο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αποκαλυπτική συζήτηση. Είναι σωστό αυτό που λέει ο κ. Σαμιαδάκης. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τους όρους και του κλεισθένη και όλων των νόμων που προηγούνται και μετέπειτα. Υπάρχει λογική της ανταποδοτικότητας και υπάρχει λογική, καταρχήν, ότι τα αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η προϋπόθεση είναι να είναι ιδιωτικά, χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά και όχι ως δημόσια. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε καμία περίπτωση για έργα τα οποία θα είναι για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, όπως είναι και είχαμε προειδοποιήσει, και είναι λυπηρό να συζητάμε για τέτοιες καταστροφές, ενώ ήδη υπάρχουν και οι υποδομές και η τεχνογνωσία και οι προειδοποιήσεις να υπάρχουν τόσοι οικοδόμοι άνεργοι όλα αυτά τα χρόνια και να μην υπάρχουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, θωράκιση, αντισεισμική θωράκιση και όλες τις υπόλοιπες υποδομές που πρέπει να χαίρεται το λαϊκό. Λοιπόν, να βάλουμε μία νοτελεία, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ψηφίζω Κρήτη» με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης έχουμε ξεκινήσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Μιχάλη Βαμιεδάκη, τον Γιώργο Ματαλιωτάκη και τον Δημόκρητο Σαλούστρο, υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι Κρήτης. Κύριε Βαμιεδάκη, υπηρετείτε από τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού. Η αρχική στόχη που είχατε θέσει, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, η διασύνδεση του τουρισμού και του πολιτισμού και επιτέλους να βάλουμε μπροστά το brand name Κρήτη. Σωστά, και θα προσθέσω επιπλέον και η διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Κατά πόσο έχουμε φτάσει κοντά σε αυτούς τους στόχους? Έχουν υλοποιηθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Η στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται σε μια φάση, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο ολοκλήρωση γιατί μπορεί να φανεί πολύ φιλόδοξος, αλλά πιστεύω σε μια πάρα πολύ καλή φάση υλοποίησης. Αυτό που έχουμε δει ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου λειτουργεί. Βλέπουμε ότι πλέον έχουμε τουριστική περίοδο που ξεκινάει το Μάρτιο και τελειώνει τον Νοέμβριο. Το 1/3 του συνόλου των επιπλέον επισκεπτών που έχουν έρθει τα τελευταία 3 χρόνια στην Κρήτη έχουν έρθει κατά την περίοδο του Μάρτιο, Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Άρα, δηλαδή, ο επιπλέον κόσμος, η αύξηση εστιάζεται εκεί που η Κρήτη έχει ανάγκη. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το brand name. Ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο μέσα από στοχευμένες και ολοκληρωμένες καμπάνιες. Η Κρήτη βραβεύεται συνεχώς. Άρα, ακούγεται το όνομα της Κρήτης και αυτό βοηθάει όλους τους ανθρώπους του τουρισμού να δουλεύουν πιο εύκολα το προϊόν το τουριστικό. Και βέβαια ξεκινά και ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις ομάδες παραγωγών, διότι η περιφέρεια μπορεί να έχει ένα στρατηγικό στόχο και μια γενικευμένη στρατηγική, ωστόσο και οι παραγωγοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει
να προωθήσουν, να ενωθούν και να προτάξουν το πιστεύω ότι ότι η νέα γενιά των παραγωγών πλέον το έχει καταλάβει. Αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο στην περιφέρεια στο να εστιάσουμε στα προβλήματα, για ποιο λόγο δεν λειτουργούσε η διασύνδεση τουρισμού και πρωτογενού τομέα. Συζητήσαμε και με τις δύο πλευρές και τελικά καταλήξαμε ότι ήταν όλα θέμα σχεδιασμού. Καταφέραμε λοιπόν με μεγάλη προσπάθεια, με πολλή δουλειά, με μεγάλη πίεση, αν θέλετε, να φέρουν στο ίδιο τραπέζι παραγωγούς και ξενοδόχους και ανθρώπους του τουρισμού. Και βλέπουμε ήδη τα πρώτα βήματα να γίνονται, διότι πλέον όλοι έχουν κατανοήσει ότι είναι στο συμφέρον τους. Το άλλο το οποίο κάνουμε είναι να προσπαθούμε να διασυνδέσουμε τον τουρισμό με τον πολιτισμό. Αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θεματικές πολιτιστικές διαδρομές, γιατί πλέον η νέα τάση του τουρισμού είναι οι ολοκληρωμένες εμπειρίες. Άρα πλέον ο πολιτισμός, η γαστρονομία, όλες αυτές οι εμπειρίες δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και αυτό προσπαθούμε να προβάλλουμε. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας και θέλω να αναφέρω σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Αλούστρος, ότι πλέον έχουν τα τελευταία πενταετία οι θέσεις εργασίας του τουρισμού έχουν αυξηθεί κατά 30% και οι μισθοί στα ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί κατά 20%. Αυτό δεν είναι επίδομα της περιφέρειας, μην παρεξηγηθώ. Απλά θέλω να πω ότι η κατάσταση πλέον βελτιώνεται από κάθε άποψη με διάφορες παρεμβάσεις και μετά από κοινωνικούς αγώνες όλων των ομάδων πλέον μπαίνουμε σε μια κανονικότητα μετά από την κρίση που περάσαμε. Βλέπουμε επιπλέον ότι η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδοτεί μέσω των ευρωπαϊκών εργαλείων του ΕΣΠΑ της έξυπνης εξειδίκευσης τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον έχουν ανάγκη και τολμούν μέσα στην κρίση. Άρα σίγουρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο τουρισμός γίνεται σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Δεν θέλω να δρέψω δάφνες ότι τα 5 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη τους έχει φέρει ο Αρναουτάκης και ο Βαμιαδάκης. Είμαστε πάρα πολύ ρεαλιστές. Ξέρουμε ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια που έχει να κάνει κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως με την υπερπροσπάθεια των εργαζομένων. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι στον τουρισμό η περιφέρεια έχει κάνει μια πάρα πολύ μεθοδική, στοχευμένη δουλειά, η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές και σίγουρα μπορεί να συνεχιστεί και μπορούμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά αποτελέσματα. Κύριε Μανταλιωτάκη, μας είπατε πριν από λίγο ότι οι βασικοί άξονες του προγράμματός σας αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Αν θέλετε, ωστόσο, μπορώ να σας πω και ορισμένα. Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε ανοίξει τώρα την ατζέντα του τουρισμού. Mm-hmm. Οι βασικοί άξονες του προγράμματός σας προκειμένου να διαφημίσουμε κατά κάποιο τρόπο το εγχώριο τουριστικό προϊόν, ποιοι είναι? Αποκλειστικά στη διαφήμιση και μόνο. Ο τουρισμός είναι επιτυχημένος, κύριε Παναγιωτόπουλο, στην Κρήτη, γιατί κατάφερε να αφομοιώσει τα πολιτιστικά στοιχεία, την κριτική διατροφή, τις τέχνες, τα γράμματα, την ιστορία της Κρήτης, τη μουσική, τους χορούς και όλα αυτά. Χρειάζεται και εξωστρέφεια από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Άρα λοιπόν έχουμε πετύχει την αφομοίωση όλων αυτών των στοιχείων και μένει η εξωστρέφεια, όπως λέτε, όπου με εκθέσεις και με άλλους τρόπους προβολής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συζητήσεις. Πάει καλά η περιφερειακή, χρειάζονται κάποιες αλλαγές? Ο Μιχάλης ο Βαμιαδάκης σε αυτό το κομμάτι των εκθέσεων, που έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος τους, θεωρώ ότι κάνει μια καλή δουλειά. Από εκεί και πέρα όμως, δεν έχουμε συνδέσει τα μνημεία μας με τις αρτηρίες μας. Δεν έχουμε κάνει σοβαρές ή τουλάχιστον δεν έχουμε κάνει σπουδαίες και σημαντικές παρεμβάσεις σε Κνωσό, Φεστό, Γόρτινα, Μάλια, Ζάκρο κλπ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η περιφέρεια έχει αφήσει το στίγμα της. Δεν έχουμε ενισχύσει την κρίσιμη μάζα των σημείων για να γίνουν τα μέρη μας επισκέψιμα. Για να πάει, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάποιος και να επισκεφθεί ένα γκρουπ, ένα χωριό ή ένα μνημείο, δεν αρκεί ένα μνημείο ή ένα σημείο σε κάθε χωριό, αλλά θα πρέπει σε κάθε περιοχή να υπάρχει κρίσιμη μάζα των σημείων. Δηλαδή, ένα σπήλαιο, ένα μουσείο, ένα ωραίο μνημείο, μια ωραία αίθουσα, κάποιοι άνθρωποι που θα σου προσφέρουν και θα σου προβάλλουν τα τοπικά χαρακτηριστικά, σύνολο κρίσιμη μάζα. Το Λονδίνο, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχει δεκάδες μουσεία. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν επισκέπτονται το Λονδίνο μονάχα για τα μουσεία του. Αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο ή η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει συνδέσει και δεν έχει δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα των σημείων αυτών για να αποτελέσει μια συμφέρουσα μεταφορά για τους επισκέπτες. Άρα λοιπόν την επόμενη μέρα θα μας βρει μαζί με τον κύριο Βαμιαδάκη και τον κύριο Σαλούστρο, το εύχομαι, να κάνουμε τέτοιου είδους προτάσεις, σαν αυτές που έχουμε στο πρόγραμμά μας, τη δημιουργία δηλαδή των κρίσιμων σημείων, ούτως ώστε να γίνει η Κρήτη ένα επισκέψιμο. Κύριε Σαλούστρο, η δική σας κατεύθυνση για την τόνωση του τουριστικού προϊόντος του νησιού ποια είναι?
Για να αποκαταστήσουμε λίγο την πραγματικότητα σχετικά με, με τους χώρους εργασίας και τα ξενοδοχεία, η αύξηση της απασχόλησης στον ψητισμό τουρισμού οφείλεται γιατί ενισχύθηκαν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης σε σχέση με τη μόνιμη σταθερή δουλειά. Έχουμε δηλαδή πολύ μειωμένη απασχόληση δείκτες σε 8-ωρη εργασία και βασιλεύουν τα ευέλικτα ωράρια, οι συμβάσεις μαθητείας που βλέπουμε εργαζόμενους και έρχονται από ξένες χώρες για 180 και 300 ευρώ και παρέχουν εργασία από ήλιο σε ήλιο, οι συνθήκες εργασίας χωρίς κλαδικές συμβάσεις κλπ. Άρα ένα είναι αυτό το κομμάτι. Ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται και οι δύο συνομιλητές μου σημαίνει ανάπτυξη για το μεγάλο κεφάλαιο. Σημαίνει καταφρόνια και φτώχεια για τους εργαζόμενους. Τουρισμός, όπως τον βλέπει η περιφέρεια Κρήτης και όλες οι παρατάξεις που συμμετέχουν σήμερα στο πάνελ πλην της λαϊκής σπήρωσης, σημαίνει όπως η προσπάθεια της περιφέρειας φέτος, συγγνώμη, πέρυσι το 2018, να περάσει νόμο στα πλαίσια της τουριστικής περίοδου για διεύρυνση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων έως τις 11 το βράδυ από Απρίλιο έως Νοέμβρη και 32 Κυριακές. Λευκές νύχτες, open mall, να πεθαίνουν δηλαδή εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς στα πλαίσια ποιας ανάπτυξης, από ποιον και για ποιον. Αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου για τον εργαζόμενο και στο εμπόριο, για τη γυναίκα εμποριοπαλίσια, την ξενοδοχοπαλίσια ή την καμαριέρα. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Πώς οραματίζεστε την επόμενη μέρα στον τουρισμό της Κρήτης? Γιατί αναφερθήκατε σε κίνητρα που πιθανότατα και πολύ σωστά το αναφέρατε, πρέπει να δώσει η πολιτεία και στους επιχειρηματίες και στους ίδιους τους εργαζομένους. Η λαϊκή συσπήρωση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, πώς οραματίζεται τον τουρισμό του νησιού? Δηλαδή, πώς θα προσελκύσουμε τουρίστες? Καταρχήν, αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των πόρων και των περιοχών, οι οποίες δεν θα γίνονται από μεγάλους tour operator και ξενοδόχους. Θα γίνονται από τις μονάδες των μικρών, οι οποίες αυτή τη στιγμή κλείνουν μία μετά την άλλη ή αναγκάζονται να δώσουν για ένα κομμάτι ψωμί το δωμάτιό τους. Θα γεμίζουν οι ταβέρνες των αυτοαπασχολούμενων των μικρών, οι οποίοι τώρα κλείνονται στα πεντάστερα ξενοδοχεία. Θα πουλάνε οι αγρότες τα προϊόντα τους σε τέτοιες μονάδες και δεν θα τα πετάνε, γιατί τα πεντάστερα ξενοδοχεία, για να βγάλουν το κόστος, παίρνουν σκόνη γάλακτος, παίρνουν εισαγόμενα προϊόντα κλπ. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα σε μια λογική κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Καταρχήν, θα μπορούν να πηγαίνουν οι συνταξιούχοι και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι ίδιοι διακοπές. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Έχουν ελεύθερο χρόνο οι κάτοικοι του νησιού. Πάνε διακοπές. Εμείς που εξάγουμε τουρισμό, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση στον τουρισμό. Κύριε Ματαλιωτάκη. Εάν αποφασίσουμε, κύριε Παναγιαντόπουλο, να συμπεριλάβουμε στην αυτοδιοίκηση ιδεολογικά στοιχεία, θα έλεγα ότι οι πολίτες ζητάνε από την πολιτεία, από την αυτοδιοίκηση, να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις να μην κλείνουν, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην χάνουν τις δουλειές τους. Άλλες πολιτικές λένε ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε φόρους ώστε να δίνουμε επιδόματα στους ανέργους και θα πρέπει αυτούς τους δύο κόσμους να καταβάλουμε προσπάθεια στην περιφέρεια την επόμενη μέρα, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε σημεία σύγκλησης. Αλλά θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να αφήσει στην άκρη τις ιδεολογικές διαφορές της και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να είμαστε ενωμένοι, έχοντας ως κοινό σκοπό τη βέλτιστη προσέγγιση, τη βέλτιστη λύση για τα προβλήματα του νησιού. Χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, χωρίς αύξηση του τουρισμού που επιβάλλει ταυτόχρονη βελτίωση και των υποδομών και της ανόδου του επιπέδου ζωής, δεν θα έχουμε δουλειές, θα έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και τα ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται είναι ποσοστά που προήλθαν από τον ιδιωτικό τομέα που οι άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε, να συγχωνεύσουμε τις ιδεολογίες μας και να αγωνιστούμε για να έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα, περισσότερο τουρισμό, καλύτερες υποδομές και μετά να συζητήσουμε να τα υπόλοιπα. Τη συζήτηση για τον τουρισμό με τον κύριο Βαμιεδάκη. Η πρώτη ενέργεια σε περίπτωση στο ενδεχόμενο που επανεκλεγείτε και αναλάβετε πάλι και τη θέση του ενταλμένου συμβούλου στον τουρισμό. Ποια θα είναι, κύριε Βαμιεδάκη? Θέλω δύο μόνο παρατηρήσεις σε αυτά τα οποία ανέφεραν προηγουμένως οι συνομιλητές. Πρώτον, όσον αφορά αυτό που ανέφερε ο Γιώργος για το κομμάτι των ολοκληρωμένων, της μάζας που χρειάζεται για των ολοκληρωμένων διαδρομών, ανέφερε και προηγουμένως ότι είναι πλέον, όχι μόνο δεν ανακάλυψε η Περιφέρεια Κρήτης τον τροχό, ότι είναι πλέον η νέα τάση στον τουρισμό για ολοκληρωμένες διαδρομές. Άρα όλες οι καμπάνιες, αν δείτε και μάλιστα σε
άλλη εκπομπή του σταθμού, σας παρουσιάσαμε την καμπάνια την τελευταία, την πιο πρόσφατη. Όλο αυτό πλέον εστιάζεται σε ολοκληρωμένες διαδρομές, οι οποίες έχουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Όσον αφορά στο το θέμα της απασχόλησης, μια παρατήρηση ότι σε όλα τα στατιστικά τα οποία συζητάμε, η μαθητεία, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, δεν συμπεριλαμβάνεται. Άρα, όταν μιλάμε για θέσεις εργασίας, μιλάμε για θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Και άρα, όταν συζητάμε για την όποια αύξηση και το όποιο ποσοστό, δεν συμπεριλαμβάνει αυτά. Συμπεριλαμβάνει τις ελαστικές μορφές όμως. Όχι τη μαθητεία, αλλά τις ελαστικές μορφές συμπεριλαμβάνει. Ναι, σαφώς. Αλλά τετράωρο... ναι, κύριε Σαλούς, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τετράωρα, διότι απλούστατα οι τουριστικές επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Και αναγκάζονται να κατεβάσουν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα με αυτό... τους όρους που θέλουν δεν βρίσκουν. Όχι. Διότι είναι ξεκάθαρη, υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή παρακολούθηση όλης της διαδικασίας. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με τον Σύλλογο Εργαζομένων. Όλα αυτά παρακολουθούνται, υπάρχουν από το ΣΕΠΕ πάρα πολύ δυνατή αλήθεια και πρέπει να υπάρχουν, διότι δεν πιστεύω κανείς, ούτε εδώ στο πάνελ, ούτε γενικότερα, θέλει να δικαιώνονται κακοί επιχειρηματίες οι οποίοι λειτουργούν κόντρα στο συμφέρον και το δικό και του εργαζόμενου. Διότι ο ευχαριστημένος εργαζόμενος θα παράσει και σωστή εργασία προς όφελος του πελάτη. Τώρα, όσον αφορά το. Αυτό που συμβαίνει και με τους οικοδόμους, κύριε Σάλλος. Ακριβώς. Ψάχνουμε οικοδόμους και δεν βρίσκουμε. Ακριβώς. Κακά τα ψέματα. Αυτό μας λέει ο κύριος Βαμιέρης. Ψάχνουμε οικοδόμους και δεν βρίσκουμε, γιατί τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες μονάδες, έχουν φοροαπαλλαγή στις ανακαινήσεις, τις οποίες κάνουν σχεδόν δωρεάν κάθε χρόνο. Ποιος το λέει αυτό? Και οι οικοδόμοι αναγκαστικά πάνε και δουλεύουν εκεί, αντί να δουλέψουν στην κάλυψη σχολικών κτηρίων, στην κάλυψη υποδομών, όπως σε όλα τα έργα που είπαμε πριν, που χρειάζεται. Η πόλη του Ηρακλείου και οι άλλες περιοχές. Θέλετε να μιλήσουμε για φορολογικό? Ένας ξενοδόχος, ο οποίος θα επενδύσει 1 εκατομμύριο σε μία ανακαίνιση, ουσιαστικά θα πληρώσει κανονικά το 1 εκατομμύριο, θα πληρώσει το ΦΠΑ και αυτό θα το αποσβέσει μέσα σε 15 χρόνια ως πάγιο. Άρα καμία φοροαπαλλαγή δεν έχει. Για να ξέρουμε να μιλάω μαθηματικά. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ενέργεια. Την επομένη των εκλογών, λοιπόν, για τον τουρισμό. Ποια θα είναι? Η πρώτη ενέργεια, την επομένη του τουρισμού, την επομένη των εκλογών. Της Περιφέρειας Κρήτης είναι πολύ συγκεκριμένοι οι στόχοι, οι οποίοι έχουν ήδη μπει, ήδη έχουν ξεκινήσει και πρέπει να συνεχίζουν και να εμπλουτιστούν. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε βάλει ως στόχο είναι η περαιτέρω ανάδειξη και συστηματοποίηση του εναλλακτικού τουρισμού, το οποίο εντάσσεται στο σχέδιο της ισόρροπης ανάπτυξης και της ανάπτυξης ενδοχώρας. Άρα, σίγουρα όλες οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού, για να μπορέσουν σωστά να αναδειχθούν, θα πρέπει να πιστοποιηθούν με ευρωπαϊκά πρότυπα. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε πολιτισμικό πλούτο και το γνωρίζουμε εμείς, δεν αρκεί για ένα μελλοντικό επισκέπτη. Αυτά λοιπόν πρέπει να πιστοποιηθούν. Άρα, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πιστοποίηση των μονοπατιών, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πιστοποίηση των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πιστοποίηση των επαγγελμάτων που εμπλέκονται με τον εναλλακτικό τουρισμό και αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Επίσης, υπάρχει στο πρόγραμμα να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για την προσβασιμότητα, διότι υπάρχουν σοβαρά θέματα προσβασιμότητας και για τους συμπολίτες μας, αλλά και για τους επισκέπτες, κάτι το οποίο σίγουρα εμποδίζει πολλά εκατομμύρια επισκεπτών να έρθουν. Είχαμε και σχετική πρωτοβουλία πρόσφατα των ξεναγών. Ακριβώς, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ναι, για να αναδειχθεί το θέμα και να μπορέσουν να ληφθούν και πλέον πρωτοβουλίες. Επίσης, να υποστηριχθούν υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με τις. Με τον τουρισμό, άρα ουσιαστικά να στοχεύσουμε περαιτέρω στη βελτίωση όλων αυτών. Μία επιπλέον διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Έχουμε το έτος ερωτόκριτου, έχουμε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν γίνει με την UNESCO. Έχουμε επίσης πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης που θα ενταχθούν σε γεωπάρκα της UNESCO και θα αναδειχθούν. Μάλιστα. Έχουμε επίσης πάρα πολλά αθλητικά events τα οποία θα διασυνδεθούν με τον τουρισμό. Επίσης, έχουμε το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα τρέξει προς όφελος των τουριστικών επιχειρήσεων. Μου δίνει μια καλύτερη πάσα τώρα. Και σε αυτό το ΕΣΠΑ, ναι, θέλω να αναφέρω κάτι. Άλλα επειδή, 8 χρόνια λέει θα μας πάρει. Πώς? Άλλα 8 χρόνια. Θέλουμε 8 χρόνια μας πήρε. Θέλουμε 3 θητείες. 8 χρόνια μας πήρε να τα σκεφτούμε, να τα προτείνουμε και θέλουμε άλλα 8 δηλαδή για να πούμε ότι θα τα ξανακάνουμε. Όχι, συγγνώμη κύριε Παταλιωτάκη, αυτά τα πράγματα υλοποιούνται πριν να μπλακώ στην περιφέρεια. Υλοποιούνται 5 χρόνια. Που έχει γίνει δηλαδή. Ποια περιοχή δεν είχε προσβασιμότητα και την αποκτήσαμε. Η ανάληψη, η Αγία Πελαγία, στη Χερσόνησο λύσαμε τα προβλήματα. Δηλαδή, θα θέλαμε και για να βοηθήσουμε και το κοινό μας. Σαφώς. Ποια προβλήματα λύσαμε, ας πούμε. Γιατί το θέμα της ανάληψης είναι πολλές δεκαετίες. Ωραία, το θέμα της ανάληψης. Της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριάς παραμένει το ίδιο. Δηλαδή... Ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι είσαστε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει ολοκληρωθεί μελέτη, ότι έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο ξεκινάει. Ξέρετε πολύ καλά, επειδή είστε άνθρωπος αυτοδιοίκησης και γνώρισε αυτοδιοίκησης, τους χρόνους της αυτοδιοίκησης. Πόσο δηλαδή θα μας πάρει?
Μερικούς άλλα 8 μήνες. Χρόνια. Όχι, σαφώς, όχι. Εντός του 19 αυτό υλοποιείται. Λοιπόν, επειδή ο κ. Βαμιδάκης... Να αναφέρω κάτι, γιατί θέλω να ολοκληρώσω, επειδή ανέφερε κάτι ο κ. Αλούσης προηγουμένως για τους μικροξενοδόχους. Και να κλείσουμε. Θέλω να αναφέρω ότι η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Φιλοξένεια, με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων, δηλαδή τα μικρά ξενοδοχεία, ουσιαστικά έχει χρηματοδοτήσει μελέτη για το brand name και για τα περιθώρια και την προοπτική ανάπτυξη των μικρών καταλυμάτων και δίνει αγώνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν οι όροι που να ενταχθούν και αυτά στο ΕΣΠΑ. Άρα θέλω να πω ότι ουσιαστικά δίνουμε βάρος εκεί που πραγματικά χρειάζεται υποστήριξη και πραγματικά που χρειάζεται προσπάθεια, χωρίς φανφάρες και χωρίς ουσιαστικά μεγαλεπίβολες παρουσιάσεις. Απλά ουσιαστικά γίνεται η δουλειά, υποστηρίζονται αυτοί που πρέπει και παράγεται έργο. Λοιπόν, κύριε Βαμιδάκη, αναφερθήκατε στο ΕΣΠΑ. Παρατηρούμε και καταγράφουμε και εμείς οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι διαχρονικά τα τελευταία χρόνια διαφορετικές απόψεις αναφορικά με το κατά πόσο η Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε να απορροφήσει ευρωπαϊκά κονδύλια, κονδύλια του ΕΣΠΑ. Τι πραγματικά ισχύει, σε ποια θέση βρισκόμαστε? Το ΕΣΠΑ έχει διάφορα κονδύλια. Έχει κονδύλια τα οποία αφορούν κρατικές δομές, κονδύλια που αφορούν την ίδια την περιφέρεια, κονδύλια που αφορούν επιχειρηματίες, κονδύλια που αφορούν διάφορες επιχειρηματικές ομάδες. Άρα σίγουρα η περιφέρεια δεν γνωρίζω την ακριβή θέση που υπάρχει ανακατηγορία, αλλά σίγουρα έχει ένα από τους υψηλότερους δείκτες απορροφητικότητας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα δεδομένο και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά έργα τα οποία δεν είναι αρμόδια, δεν είναι το αντικείμενό μου, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν ολοκληρωθεί από ΕΣΠΑ και συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται. Κύριε Μανταλιωτάκη, οι αριθμοί διαψεύδουν τον κύριο Αρναουτάκη. Αυτό τόνισε ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, αναφερόμενος στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Είμαστε δέκατοι στις 13 περιφέρειες της Ελλάδος και στις τελευταίες θέσεις πανευρωπαϊκά. Ο κύριος Αρναουτάκης δεν συμφωνεί με τα κριτήρια και τους δείκτες και το αποτέλεσμα το οποίο μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι τι λένε οι πολίτες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σωστά. Και επειδή οι πολίτες και οι επισκέπτες μας δεν έχουν ούτε σταθμούς επιβίβασης και αποβίβασης αξιοπρεπής, καν αξιοπρεπής, επειδή δεν υπάρχει προσβασιμότητα στα ξενοδοχεία, επειδή δεν υπάρχει προσβασιμότητα στα μνημεία, τα πολιτιστικά, επειδή δεν υπάρχει προσβασιμότητα σε κάποιες περιοχές που αναφέραμε πριν, όπως είναι η Ανάληψη, η Λιγαριά, η Αγία Πελαγία και όλα αυτά, και χρόνια τώρα λιμνιάζουν όλα αυτά και στο μέλλον μακάρι να το δούμε στο άμεσο μέλλον να υλοποιούνται. Και επειδή πολλά θα κάναμε, αλλά τελικά σε επίπεδο ταχύτητας, σε επίπεδο υλοποίησης υστερούμε, εμείς έχουμε διαφορετικές προτάσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις. Κύριε Μανταλιωτάκη, ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι δηλαδή βοηθούν την περιφέρεια, είναι σύμμαχος της περιφέρειας από τη στιγμή που σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έχω καταγράψει εγώ δύο στο ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες μελέτες. Και πώς να εντάξει ο Περιφερειάρχης, είτε λέγεται Αρναουτάκης, είτε λέγεται Μανταλιωτάκης, έργα στο ΕΣΠΑ από τη στιγμή που οι Δήμαρχοι δεν είναι σύμμαχοι? Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένα σχεδιασμό της περιφέρειας για να ενταχθούν. Οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί μικρότερης εμβέλειας των Δήμων σε αυτόν. Διότι αν υπήρχε ένας σχεδιασμός από την περιφέρεια, και αυτή είναι η διαφορά μας, η διαφορά των δύο παρατάξεων, ότι θέλουμε να γίνει ένα μεγάλο έργο στο Νότο, ούτως ώστε να πυροδοτήσουμε την ανάπτυξη του Νότου. Σας απαντώ για το πρόγραμμά μας όσον αφορά τον Νότο. Θέλουμε έργα στην Ενδοχώρα. Το δημοσιοποιείτε σιγά-σιγά. Δεν είναι σιγά-σιγά, τόσο σιγά, γιατί πλήστο. Με θεωρείστε ότι έχουμε κενό σε προγράμματα ή σε θέσεις. Θεωρείς ότι έχετε, δεν αφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Έργα στην Ενδοχώρα για να πυροδοτήσουμε την ανάπτυξη της Ενδοχώρας που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έργα όπως. Και οι οδικοί άξονες. Και ενίσχυση των μνημείων των πολιτισμικών. Εσείς και... δηλαδή θα παρέβετε στην αρχαιολογία και θα φτιάξετε τα μνημεία για να καταλάβετε τι θα κάνετε. Θα διεκδικήσουμε. Θα αγωνιστούμε και θα βελτιώσουμε αυτά που υπάρχουν και θα τα αναδείξουμε. Να περάσουμε στον κύριο Σαλούστρο. Εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε μια τελεία. Να σας απαντήσουμε. Ναι, ναι. Εάν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο διεκδικητικοί και να αλλάξουμε σε πάρα πολλά σημεία τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ζητήματα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ και έχουμε μια διαφορετική πρόταση από αυτή την πρόταση δεν έχουμε ακούσει όμως. Σας την ανέλησα. Εξονυχιστικά. Κύριε Σαλούστρο. Κύριε Σαλούστρο. Αντάληψα έξω εγώ για Αγία Πελαγία. Αλλά εντάξει, κύριε Σαλούστρο, είναι ένα σημείο που δεν υπάρχει πρόσβαση. Διαχρονικά πρόσβαση. Και τη δική σας θέση και του πολιτικού φορέα, βέβαια, από τον οποίο προέρχεστε. Ωστόσο, αν ο κύριος Διχάκης εκλεγεί Περιφερειάρχης Κρήτης, ποια η πολιτική που θα ακολουθήσει στο μέτωπο της διαχείρισης και της απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ? Κοιτάξτε, προφανώς δεν θα χαρίσουμε ούτε ένα ευρώ
το οποίο μπορούμε να διαθέσουμε για να κάνει λίγο έλτρη τη ζωή των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Θα πείτε διαδικασία λοιπόν διαχείρισης όλων των πόρων που διαθέτει η περιφέρεια και των υποδομών. Εσείς αναγνωρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΕ και... Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το ότι θεωρούμε ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιζήμη για τους λαούς, είναι κάτι αυτονόητο. Νομίζω το ζει και στο πετσί του και ο Ηρακλειώτης καθημερινά. Από εκεί και πέρα έχουμε και παραδείγματα και στην τριατία που διανύουμε από κομμουνιστές δημάρχους σε διάφορες περιοχές, οι οποίοι αξιοποίησαν αυτές τις υποδομές. Χρηματοδοτικά εργαλεία, λοιπόν. Αξιοποίησαν αυτές τις υποδομές προς όφελος του λαού, χωρίς να μπαίνουν στη μέση μεσάζοντες εργολάβοι κλπ. Και μάλιστα έχουν πάει και στα δικαστήρια πολλές φορές και καταδικάζονται, γιατί τόλμησαν να πάρουν χωματερές και να τις κάνουν με 0 ευρώ προσβάσιμες και πάρκα για να τα χαίρεται ο λαός. Γιατί τόλμησαν και δεν έδωσαν λίστες για να περάσουν σε διαθεσιμότητα ή πιθανή απόλυση περιφερειακοί και δημοτικοί υπάλληλοι. Βλέπουμε το παράδειγμα των παιδικών σταθμών που μετά από πάρα πολλές κινητοποιήσεις και δεσμεύσεις ότι δεν θα μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού, ήρθαν αυτά τα περιβόητα ΕΣΠΑ για να καλύψουν αυτή την ανάγκη και τελικά δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή, οι άνθρωποι πήρανε το ΕΣΠΑ, αλλά δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση να φιλοξενήσουν για να καλύψουν τις ανάγκες της περιφέρειας. Μάλιστα. Άρα, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να καταλήγουμε είναι ακόμα και αν παρθούν αυτά τα κεφάλαια, ποιος θα καρποθεί. Ένας αστερίσκος, και η περιοχή σταθμή είναι ευθύνη των Δήμων, όχι της περιφέρειας. Εμείς την τοπική διοίκηση τη βλέπουμε ενιαία. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Μανταλιωτάκη, ναι. Φτάσαμε τόσα χρόνια και το μοναδικό έργο της ενδοχώρας, κύριε Παναγιωτόπουλο, μια που το επισημάνατε αυτό, είναι το αεροδρόμιο. Δεν έχουμε προβλέψει πώς θα συνδεθεί το αεροδρόμιο ακτινοτά με το βορρά και το νότο και δεν έχουμε προβλέψει το πώς. Έχουν προβλεφθεί. Υπάρχει σχεδιασμό. Υπάρχει σύνδεση και χρηματοδότηση. Μελέτες και χρηματοδότηση μελετών πώς θα θεδεθεί το αεροδρόμιο Καστελίου, ναι, με το νότιο τμήμα. Σαφώς. Και με το νότιο και με το βόρειο. Κύριε Μανταλιωτάκη, υπάρχει στη σύμβαση μέσα σχεδιασμό. Στη σύμβαση μπορεί να υπάρχει. Εσείς νομίζατε στην υπογραφή του. Εγώ δεν ήμουν. Και στη διαδικασία υπογραφή του. Κατά διάνοια γνωρίζουν οι δήμαρχοι οι περιοχές πώς θα κινηθεί αυτό το σχέδιο. Σχεδιασμό υπάρχει, το μόνο σίγουρο. Τι δυνατότητες τους δίνει, αν εξαιρέσουμε τους πολύ κοντινούς δήμους. Υπάρχουν και τα ακριβή δυόμετρα τόσο για το ΒΑΚ όσο και για τον ΟΑΚ. Το ποσοστό που θα πάρουν από τα έσοδα των δρόμων. Λοιπόν, τελευταία τοποθέτηση. Κύριε Βαμιεδάκη, γιατί να ψηφίσει ένας πολίτης στο συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας? Γιατί ξέρει να κάνει τη δουλειά, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Ο Σταύρος Αρναουτάκης έχει αποδείξει ότι έχει και σχέδιο, έχει και εμπειρία. Είναι και διεκδικητικός, σε αντίθεση με αυτά που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, και έχει αποδείξει ότι είναι δίπλα στον κριτικό. Ουσιαστικά τα τελευταία 9 χρόνια της διακυβέρνησης του Σταύρου Αρναουτάκη είδαμε να γίνονται έργα, είδαμε να επιλύονται προβλήματα, είδαμε να αναπτύσσονται όλοι οι παραγωγικοί τομείς του νησιού, είδαμε ότι ουσιαστικά ο κριτικός αισθάνθηκε ότι πέρασε πολύ ανώδυνα την κρίση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, είδαμε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, να υποστηρίζονται επιχειρήσεις και γενικότερα είδαμε ότι η Κρήτη πραγματικά κινείται σωστή κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν είναι και το μήνυμά μας, ότι ουσιαστικά ο κριτικός έχει κρίση, έχει την οριμότητα να αποφασίσει μακριά από κομματικές, πολιτικές, λαϊκίστικες ειρήνες. Μάλιστα. Μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής για το μέλλον του νησιού. Κύριε Μανταλιωτάκη, η Κρήτη μπροστά. Νέοι άνθρωποι, αυθόρμητοι, κοντά στον πολίτη, με ταχύτητα σκέψης, με ταχύτητα στην διαδικασία λήψης απόφασης, περισσότερο διεκδικητική. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ευρύτερη και ουσιαστικότερη αξιοποίηση των στελεχών της περιφέρειας, όλων των περιφερειακών συμβούλων, ένα πλαίσιο που να μας συμπεριλαμβάνει όλους, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που οι περισσότεροι από εμάς είναι αναξιοποίητοι και στην ουσία ανενεργοί, δεν έχουμε αρμοδιότητες, απλά προτείνουμε και σε πολλές περιπτώσεις αντιπολιτευόμαστε, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μάλιστα. Μια νέα προσέγγιση λοιπόν στα ζητήματα, πολιτισμός, τουρισμός, πρωτογενής τομέας, σχέδιο. Κανένα ευρώ που να μην πηγαίνει χαμένο και να μην είναι εκτός ενός σχεδιασμού. Παίρνουν λίγα, κύριε Παναγιωτόπουλο, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, παίρνουν λίγα τα αθλητικά σωματεία, αν και δαπανώνται εκατομμύρια και χιλιάδες ευρώ σε αυτούς τους τομείς, γιατί δεν έχουμε εντάξει. Μάλιστα. Ένα σχέδιο που να αξιοποιεί και να αναπτύσσει και τους ψηλόγους και τα σωματεία και τις δράσεις. Ο κύριος Σαλούστρος γελάει, του πήραμε λίγο από τον χρόνο. Κύριε Σαλούστρο. Λαϊκή συσπήρωση. Για την ακρίβεια ψήφου στο ΚΚΕ σε κάθε κάλπη, ενιαία η μάχη,
Οι κομμουνιστές μπήκαν μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν παραπέμπουν τα προβλήματα στη δεύτερη παρουσία. Αντίθετα, ήταν μαζί με το λαό, μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τους φορείς, πάλευαν για τα καθημερινά προβλήματα. Αυτό θα κάνουν και μέσα από τους Δήμους, τις περιφέρειες, την Ευρωβουλή κλπ. Για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Μάλιστα. Ένα ειρηνικό προεκλογικό πάνελ, θα το χαρακτήριζα το σημερινό. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό έχω να ευχηθώ εγώ. Όταν υπάρχει επίπεδο, είναι σίγουρα. Είχαμε μια επικοδομητική κουβέντα και προέκυψαν και τα ανάλογα συμπεράσματα. Κύριε Βαμιεδάκη, κύριε Ματαλιωτάκη, κύριε Σαλούστρο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, πρεμιέρα σήμερα εδώ στην Κρήτη TV, κάθε Τρίτη με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο στην περιφέρεια όσο και στους Δήμους βέβαια. Όπως σας είχα προαναγγείλει, στο δεύτερο μέρος αναμένεται να συνομιλήσουμε με υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου. Ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Φέδων Παναγιωτάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη Δύναμη Πολιτών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιώργος Αγριμανάκης, ο κ. Αγριμανάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειο 375. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η κυρία Διονυσία Μαράκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη των ενεργών πολιτών. Επικεφαλής ο Ηλίας Λιγερός. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και ο κύριος Γιώργος Καραπηδάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Πέτρου Ινιωτάκη, σύμπραξη δημοτών Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη συνέχεια. Να σας καλωσορίσω. Κύριε Παναγιωτάκη, ολοκληρώνεται η θητεία της δύναμης πολιτών. Μία θητεία που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες. Σε ποιους τομείς πετύχατε, σε ποιους τομείς αποτύχατε? Εγώ θα έλεγα βάσει του στρατηγικού πλάνου που έφτιαξε η Δημοτική Αρχή με αρχηγό το Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό, νομίζω ότι πετύχαμε στα περισσότερα κομμάτια. Σίγουρα δεν γίνανε κάποια λάθη ίσως, αλλά σε όλους τους τομείς, ειδικά το κομμάτι του αθλητισμού, μια και ασχολούμαι γιατί είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, και είμαι και στο Δέλτα Σήμα της Ανάπτυξης του Αθλητισμού, θεωρώ ότι πετύχαμε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πρόσφατο παράδειγμα είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε, σχολικό πρωτάθλημα, που έγινε το 25ο, φιλοξενήθηκε εδώ πέρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και αποδεικνύει ότι πράγματι το Ηράκλειο έχει τις δάφνες να γίνει ένα πολύ μεγάλο κέντρο αθλητισμού, πολιτισμού. Σε ποιους τομείς αποτύχατε? Δεν θα έλεγα ότι αποτύχαμε σε κάποιους τομείς. Η στρατηγική μας ήταν να μπορέσουμε σε όλους τους τομείς, από κοινωνικά, από τεχνικά έργα, να κάνουμε το πλάνο μας και να φέρουμε αποτελέσματα. Δεν θεωρώ ότι βάσει στρατηγικού πλάνου κάναμε κάτι και αποτύχαμε να το κάνουμε. Δηλαδή υπάρχουν οι μελέτες, φέραμε τα αποτελέσματα. Όσα να πείτε μου. Εντάξει, θα γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι στην πορεία της εκπομπής, αναφορικά με έργα τα οποία παρουσιάζουν έτσι κάποια στασιμότητα και κάποια πώς βλέπουν βέβαια, κάποια... ναι, δεν έχουν και, τελειώσει. Και οι πολίτες την πορεία της Δημοτικής Αρχής. Σίγουρα. Κύριε Αγριμανάκη, να περάσω σε εσάς. Πώς έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητα των Ηρακλειωτών τα τελευταία χρόνια? Κύριε Παγιωτόπουλο, καταρχάς και πάλι σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νομίζω μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε την υποψηφιότητά μας στο πλατή κοινό σας και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι πώς βιώνουμε καθημερινότητα. Η καθημερινότητα στις μέρες μας, στην τελευταία πενταετία, έχω την αίσθηση ότι έχει μείνει λίγο πίσω, έχει μείνει στάσιμη, με αποτέλεσμα να βιώνουμε πολλά και σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας. Θα ξεκινήσω από το κομμάτι που λέγεται αυτό που λέμε καθημερινή σχέση με το δρόμο μας, από την ώρα που θα σηκωθούμε να πάμε στη δουλειά μας μέχρι και το βράδυ που θα γυρίσουμε. Το κομμάτι που λέγεται δρόμος και πώς αυτό διαμορφώνεται μετά από μια βροχή. Το κομμάτι που λέγεται πράσινο, το οποίο δεν υπάρχει. Οι πεζοδρομήσεις που έχουν ξεκινήσει και είναι στη μέση και δεν ξέρω πώς θα τελειώσουν. Ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο το οποίο το βιώνουμε όλοι μας και είναι αβάσταχτο καθημερινά.
Θέλω να πω λοιπόν ότι η καθημερινότητα, επειδή έχει πολλές πτυχές, είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής των πολιτών στο Δήμο μας και χρήζει άμεσα αντιμετώπισης και παρεμβάσεων που θα κάνουν την καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη, πιο προσβάσιμη στις δουλειές μας, πιο προσβάσιμη στην δραστηριότητά μας. Και είναι κάτι που λείπει, είναι κάτι που έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το ξαναβάλω μπροστά αυτό το πράγμα και αυτή την αυτό το σχεδιασμό. Ακριβώς, για να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων. Κύριε Παναγιωτάκη, βλέπω που με κοιτάτε. Δεν ξέρω που διαφωνείτε με όσα είπε ο κ. Αγριμανάκης. Όχι, εντάξει, το θέμα της καθημερινότητας δεν διαφωνώ σε κάτι. Νομίζω είναι κάτι που το ζούμε καθημερινά οι πολίτες του Ηρακλείου. Οπότε πολλά τα προβλήματα. Αυτό μας είπε ο κ. Αγριμανάκης. Το θέμα, όσον αφορά το κυκλοφοριακό, μια και το έθεσε, ήταν ένας σχεδιασμός που έγινε από την Δημοτική Αρχή όσον αφορά να μην ξαναμπούν αυτοκίνητα στο κέντρο. Εντάξει, ένας σχεδιασμός εξαιτίας της γενικότερης ανάπλασης, μια ανάπλαση που έχει μείνει πίσω. Έχει μείνει πίσω. Τώρα, δηλαδή σήμερα το απόγευμα συγκεκριμένα, έχει τελειώσει όλο το κομμάτι να ανέβουμε τις δικαιοσύνες κοντά στην Ομαρχία. Έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι, ναι. Δεν καταφέραμε αυτό να. Αλλά είναι στην πορεία. Δεν βοήθησε και ο καιρός όμως. Πρέπει να το δούμε ότι τέτοιο χειμώνα φέτος δεν ξαναπέρασαμε. Αγαπητέ Φέδωνε, με όλο το συμπάθειο, ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Υπήρξαμε και συνάδελφοι παλιά. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει μείνει στη μέση. Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 40-50%. Μένει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί, μεγάλο κομμάτι αυτό να ολοκληρωθεί. Και μιλάμε για ένα απλό έργο, γιατί δεν μιλάμε για ένα σύνθετο έργο. Η πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου δεν μιλάμε για μια. Για ένα έργο που έχει σύνθετα κομμάτια. Μιλάμε για μια απλή διαδικασία, η οποία όμως έφυγε εκτός χρονοδιαγράμματος και η οποία νομίζω ότι έχει έρθει τουριστική περίοδος μετά από 4 χρόνια και μιλάμε ακόμα ότι υπάρχουν πεζοδρόμια τα οποία είναι ατελείωτα, υπάρχουν κυβόλοι οι οποίοι δεν έχουν μπει ακόμα στη θέση τους και έτσι βιώνουμε καθημερινά βιώνουμε μια αβάσταχτη ταλαιπωρία στο ιστορικό κέντρο, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για την κοινωνία μας. Έχω έτσι τις αντιδράσεις μου εδώ πέρα. Όσον αφορά τους καταστηματάρχες που ήταν εντελώς αντίθετοι στην αρχή του έργου, είχαν τη δυσαρέσκειά τους, πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά. Εντάξει, ακόμα γκρινιάζουν οι καταστηματάρχες. Γκρινιάζουν αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά, τώρα που περνάω με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου και περπατάω τη δικαιοσύνη, στην είδης, βλέπεις πραγματικά ότι το Ηράκλειο έχει δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που πραγματικά ανταγωνίζεται μια πόλη. Θα αναφερθούμε στην πορεία στο μέτωπο της ανάπλασης. Θα κάνουμε εκτενή αναφορά. Η κυρία Μαράκη, το δυνατό χαρτί της πόλης, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί, ποιο είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, στο έργο. Θα κάνουμε αναφορά στην πορεία της εκπομπής. Θα αναφερθείτε. Ωραία. Δεν κλείνει έτσι εύκολα αυτό το θέμα. Δεν κλείνει σίγουρα. Είναι το μόνο σίγουρο. Εννοείται. Λοιπόν, το δυνατό χαρτί της πόλης. Το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί, ποιο είναι? Κύριε Παναγιωτόπουλε, πάρα πολλά του και δυναμική. Η πόλη μας έχει μια μεγάλη δυναμική και δεν έχει αξιοποιηθεί, θεωρώ, ούτε κατά ελάχιστον. Δηλαδή, τι να πρωτοπιάσουμε? Να πρωτοπιάσουμε την ιστορικότητά της, τα μνημεία της, τη δυναμική της, παραθαλάσσια πόλη, τους ανθρώπους της, τη φύση γύρω από την πόλη, την Κνωσό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, συνιστούν ατού για την πόλη μας και δυστυχώς δεν βλέπουμε, όχι απλά να τα βλέπουμε παραγωνισμένα. Μάλιστα. Κύριε Καραπεδάκη, η παράταξη του Πέτρου Νιωτάκη, η βασική προτεραιότητα που έχει θέσει για την επομένη των εκλογών, ποια είναι? Η βασική προτεραιότητά μας είναι η αυτονόητη, η καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, πώς θα ανακουφίσουμε το Δημότη, πώς θα κάνουμε τη ζωή του ευκολότερη. Η παράταξή μας, η Σύμπραξη Δημοτών, το πρώτο πράγμα που έκανε, γιατί είμαστε μια νέα παράταξη, κάνα μια έρευνα με τα μικρά και λίγα μέσα που διαθέτουμε μέσα από τα social media. Ακούγοντας το Δημότη για να δούμε πού προτεραιοποιεί ο ίδιος τα προβλήματά του και τι θεωρεί μείζωνα σε αυτά. Το πρώτο που βγήκε είναι το κυκλοφοριακό και η στάθμευση. Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης και το ότι ζούμε σε μια πόλη με τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα βγήκε πάρα πολύ ψηλά, κοντά στο 64%. Στη συνέχεια ήταν η ποιότητα του οδικού δικτύου,
το ότι έχει μετατραπεί το Ηράκλειο σε ένα τεράστιο λακκουβοδρόμιο και μετά ήταν η καθαριότητα και η αποκομιδή των σκουπιδιών. Φαντάζομαι αυτά ακούγονται αυτονόητα, έτσι δεν, αλλά τουλάχιστον εμείς θέλαμε να τα επιβεβαιώσουμε έτσι ώστε να κινηθούμε στο πρόγραμμά μας οραματικά πάνω σε αυτά. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου, μιας και αναφέρθηκε πριν, ότι η αίσθηση όλων μας είναι ότι το Ηράκλειο παραμένει δυστυχώς μια πόλη γεμάτη από ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Μια πόλη γεμάτη από ανεκπλήρωτη αξία, η οποία περιμένει να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί. Είπε και η κυρία Μαράκη πριν, τα τείχη. Ο μεσαιωνικός οχυρωματικός περίβολος, ο οποίος είναι μοναδικός σε όλη τη Μεσόγειο. Θα έπρεπε να δίνει αυτή τη στιγμή ένα μέρισμα στην πόλη, το οποίο να τον έμονται οι πολίτες του. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ναυτική ιστορία 3.500 ετών. Λιμάνι είμαστε, από καταβολής κόσμου, πίνιο της Κνωσού. Δεν το αξιοποιούμε. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αντί να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, δυστυχώς, και αυτό τουλάχιστον η δική μας έρευνα έδειξε, ζητήματα και θέματα που έπρεπε να είναι λυμένα έρχονται ξανά στην επικαιρότητα και μπαίνουν προτεραιότητα. Εγώ θα κρατήσω για να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί εστιάζεται από το κατάλαβα. Ναι. Κύριε Παναγιωτάκη, θέλουμε ένα Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου. Αυτό είπε πριν από 5 χρόνια περίπου ο Βασίλης Λαμπρινός. Το επανέλαβε και κατά τη διάρκεια της θητείας του. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτή την προοπτική? Μήπως έπεσε έξω ο Δήμαρχος? Όχι, δεν το νομίζω. Είμαστε κοντά στο να καταστεί το Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου. Μα τα παραδείγματα είναι, μπορώ να σας τα παριθμίσω, όπως το 25ο, ξαναλέω, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σχολικού Μπάσκετ που καταθέσαμε την πρότασή μας και μπορέσαμε να διεξαχθεί εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Ήρθανε από 32 χώρες από όλο τον κόσμο, σχολικές ομάδες. Ήρθε, παραδείγματος χάρη, από Χιλή, Βραζιλία. Πραγματικά ήταν ένα κομμάτι που ο αθλητισμός πρέπει να νιώθει πολύ περήφανος και ένα παραπάνω δηλαδή το Ηράκλειο που μπόρεσε και φιλοξένησε αυτή την διοργάνωση. Και πραγματικά είναι και μια διαφήμιση, γιατί πέραν από τη διαφήμιση μείνανε και όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή λεφτά που παρέμειναν εδώ πέρα στον τόπο μας. Είναι ένα παράδειγμα αυτό που μας λέτε που επιβεβαιώνει την προοπτική να καταστεί το Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο. Εγώ αναφέρω ένα παράδειγμα. Το 2017, όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό του κυρίου Λαμπρινού και της ομάδας του, βραβεύτηκε ο Δήμος Ηρακλείος τον πρώτο καλύτερα αναπτυσσόμενο Δήμο στην Ευρώπη, νομίζω. Κύριε Αγρημανάκη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αδυνατώ λίγο να κατανοήσω ακριβώς το φίλο μου, το Φέδωνα, εδώ πώς ακριβώς εννοεί Μητροπολιτικό Δήμο, το Δήμο Ηρακλείου και μάλιστα την τελευταία πενταετία. Θέλω να σας πω ότι η πραγματικότητα, και όταν λέμε πραγματικότητα εννοούμε τα έργα, γιατί τα λόγια είναι πάρα πολύ ωραία και όλα στη ζωή μας κρίνονται εκ του αποτελέσματος, δηλώνουν κάτι διαφορετικό, δηλώνουν μια στασιμότητα και όταν η κοινωνία προχωράει, όταν οι κοινωνίες προχωράνε, εμείς παραμένουμε πίσω. Όταν σταματάς και οι υπόλοιποι προχωράνε μπροστά, εσύ παραμένεις πίσω. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι το Ηράκλειο ήταν ένα, εγώ προσωπικά το θεωρούσα ένα αεροπλάνο έτοιμο να απογειωθεί. Είχαν δημιουργηθεί όλες οι συνθήκες, είχε τροχοδρομήσει για να απογειωθεί και την τελευταία στιγμή άλλαξε ο καπετάνιος και έτσι παρέμεινε στάσιμο στο αεροδρόμιο. Κύριε Γρημανάκη, συνομιλείτε καθημερινά με δημότες, με πολίτες του Ηρακλείου. Ο νούμερο ένα προβληματισμός τους ποιος είναι? Θα σας πω. Δεν με ενθουσιάζει αυτό που θα σας πω, αλλά είναι πραγματικότητα. Καταρχάς, αυτό που λέμε και συνομολογούμε όλοι μας είναι αυτό που λένε όλοι εδώ πέρα οι συνδετημόνες. Καθημερινότητα. Που η καθημερινότητα έχει πολλές πτυχές. Μιλάμε για τα απλά, τα ζητούμενα. Μιλάμε για μια τέταρτη πόλη της Ελλάδος. Μιλάμε για έναν προορισμό τουριστικό που θα έπρεπε να είναι ένας ευρωπαϊκός τουριστικός προορισμός, πρώτος προορισμός. Και εδώ μιλάμε τώρα ότι έρχεται ο τουρίστας και δεν ξέρει πού να πάει και πού να περιηγηθεί. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν λακκούβες παντού στο δρόμο. Ξεκινάς το πρωί να πας στη δουλειά σου και σπάς το αυτοκίνητό σου ή πέφτεις και τραυματίζεσαι. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από 4 μέρες, ένας πολύ
φίλος μου, ο οποίος δεν ήξερε ότι κατέβαινα, το είδε στα μέσα μαζική ενημέρωση ότι κατεβαίνω υποψήφιος, με παίρνει τηλέφωνο ορθοπαιδικός και μου λέει: Γιώργο, μια χάρη θέλω από σένα. Αν τυχόν και βγείτε και είσαι και εσύ τα πράγματα, θέλω ρε φίλε να φτιάξει τηλακούβες. Είχε πέσει το αυτοκίνητό του και είχε πάθει ζημιά και είχε νευριάσει πάρα πολύ. Και μου λέει: Καλά, άστα το αυτοκίνητό μου, λέει. Θα σου πω μόνο ότι κάθε μέρα έχω τουλάχιστον ένα τραύμα από πτώσεις ανθρώπων. Ως περιπατητές. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, να μιλάμε ακόμα για τις λακκούβες ή να μιλάμε ακόμα για τα πεζοδρόμια που δεν υπάρχουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, ή να μιλάμε για τις ράμπες στον ΑΜΕ που δεν υπάρχουν, ή να μιλάμε για τον φωτισμό που είναι μισοτελειωμένος ή υπολειτουργεί. Μιλάμε για τα στοιχειώδη, πρέπει να έχει μια πόλη που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκός προορισμός, που είναι η πύλη εισόδου τόσου μεγάλου αριθμού τουριστών. Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα για τα αυτονόητα. Κυρία Μαράκη, άκουσα σήμερα τον Ηλία Λιγερό μέσα από την εκπομπή εδώ στην Κρήτη TV, το καλό μεσημέρι με την Ιωάννα Μαλέσκου, να αναφέρει ότι ονειρεύεται ένα κέντρο χωρίς αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το σχέδιο και κατά πόσο αυτό θα κάνει το Ηράκλειο, θα καταστήσει το Ηράκλειο μια ανθρώπινη πόλη. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι ουτοπικός ο σχεδιασμός. Ένα κέντρο χωρίς αυτοκίνητα. Αυτό, συγγνώμη που διακόπτω, το έχει πει και ο Δήμαρχος ο Βασίλης. Δηλαδή αυτό είναι πάνω στο σχεδιασμό μας. Κοιτάξτε να σας πω. Καλά, κεντρικές οδηγίες αρτηρίες στο Ηράκλειο θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Λίγο πολύ, όλοι έχουμε τις ίδιες επιδιώξεις. Δεν θα το πω επιδιώξεις, θα το πω δηλώσεις όμως. Το πρόβλημα του Ηρακλείου, λοιπόν, το κυκλοφοριακό. Ποιος δεν επιθυμεί μία πόλη χωρίς αυτοκίνητα? Τουλάχιστον το... μιλάμε για το Σταυρό, έτσι. Οι μόνιμοι κάτοικοι και επιχειρηματίες του κέντρου. Ακούστε να δείτε. Για όλα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να κάνεις το σωστό προγραμματισμό, όχι στο μυαλό σου, κανονικά προγραμματισμό. Τι προβλέπω ο προγραμματισμός σας? Ο προγραμματισμός φυσικά και ο δικός μας προβλέπει. Είμαστε δηλαδή υπέρ του έργου των μονοδρομής των πλακοστρώσεων και του Σταυρού, εννοείται. Προβλέπει μόνιμες θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου και περιφερειακούς χώρους στάθμευσης. Τα λεωφορεάκια, τα ηλεκτρικά, τα μικρά λεωφορεάκια, τα οποία θα κινούνται μέσα στην πόλη και θα μετακινείται ο κόσμος. Όχι διέλευση οχημάτων πέρα από τα ταξί και τα λεωφορεία που θα μεταφέρεται ο κόσμος. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο το κυκλοφοριακό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή είναι τώρα σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε με ένα έργο το οποίο ούτε το γεφύρι της Άρτας να ήταν, έπρεπε να έχει παραδοθεί σήμερα. Ο Σταυρός, δεν μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για το Σταυρό, μιλάμε για Evans και 1821. Το οποίο πήρε μια παράταση 6 μηνών, χωρίς να τη ζητήσει ο εργολάβος, την έδωσαν 6 μήνες. Το οποίο δεν νομίζω με τη. Η εμπειρία από το προηγούμενο, από αυτό το παρόν έργο, δεν νομίζω ότι σε 6 μήνες θα έχει τελειώσει. Θα σας πω προσωπική εμπειρία, γιατί επειδή είμαι και πρώτη φορά υποψήφια, θα έπρεπε να σας πω ότι η αγανάκτηση και όλη αυτή η δύσκολη καθημερινότητα με έκανε να κατέβω. Μάλιστα. Να ασχοληθώ. Κύριε Καραπεδάκη, πόσο μελάνι έχει χυθεί αναφορικά με το κυκλοφοριακό στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, αναφορικά με τις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν υλοποιούνται. Ο δικός σας προγραμματισμός, οι δικές σας παρεμβάσεις, το δικό σας σχέδιο, τι προβλέπει? Καταρχήν, εμείς σαν παράταξη έχουμε τοποθετηθεί υπέρ του αποκλεισμού του ιστορικού κέντρου της πόλης από τα αυτοκίνητα, αλλά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό μέσω μακροπρόθεσμα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μονόδρομος προκειμένου να λυθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να απαλυνθεί λίγο το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στο κέντρο της πόλης. Σίγουρα υπάρχουν απόνερα και σίγουρα υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. Να πάρω λίγο από το χρόνο σας για να πω ότι κάναμε και ένα σχετικό πείραμα. Γυρίσαμε ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί ευρέως στα social media και στο διαδίκτυο, όπου 4 μέλη της παράταξής μας, εμείς ήμασταν ηθοποιοί, ερασιτέχνες όλοι, ξεκινήσαμε από την Παναγίτσα να κατέβουμε στο ρολόι, στα λιοντάρια, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το πείραμα αυτό έδειξε ότι
Πρώτο πήγε το μηχανάκι, στη συνέχεια, πρώτο πήγε το ποδήλατο, στη συνέχεια πήγε το μηχανάκι, μετά ήρθε ο πεζός και στο τέλος ήρθε το αυτοκίνητο καταϊδρωμένο όπου χρειάστηκε να πληρώσει και ιδιωτική στάθμευση. Αυτό ένα απλό πείραμα που προφανώς είναι αναμενόμενα τα αποτελέσματά του, δείχνει ότι απομακρύνοντας, αλλάζοντας τη συνήθεια του Δημότη και παίρνοντας εναλλακτικά μέσα για να κατέβει στο κέντρο, σίγουρα θα βοηθήσει την κατάσταση και για τον ίδιο. Ένα θέμα που έχουμε θίξει σαν παράταξη είναι ότι πρέπει να εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό είναι εκ των ονού κάνευ. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να μπαίνουν στο κέντρο και να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους χιλιόμετρα μακριά. Ή να μην μπορούν να μπουν. Σωστό. Και εκεί θα πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει σχετικά με αυτό. Και επίσης αυτό που λείπει σήμερα και θα πρέπει να το δούμε επίσης είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς που πάλι θα πρέπει και ο Δήμος να συμμετάσχει σε αυτό. Και εδώ πλέον μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για βιώσιμη κινητικότητα, για ηλεκτροκίνηση και άλλα τέτοια που σε εμάς μπορεί να φαντάζουν λίγο δυσπρόσιτα και δύσκολα, αλλά αλλού γίνονται κατά κόρον, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, έχουμε φτάσει στο Ηράκλειο στο σημείο να μιλάμε και να ζητάμε τα αυτονόητα. Να ζητάμε δρόμους χωρίς λακκούβες στην Ελλάδα του 2019 και να ζητούν επιχειρηματίες να φανεί συνεπής ο Δήμος στο μέτωπο του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση του κέντρου για να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Ναι. Συμφωνείτε? Εντάξει. Θεωρώ γενικά το θέμα της δικαιοσύνης ότι έχει καθυστερήσει λίγο δεν νομίζω να είναι κάτι δηλαδή, που να μας προβληματίζει, έτσι. Μα δεν είναι το δικαιοσύνη, κύριε Παναγιά, κύριε Φιαδάνα. Είναι όλο το έργο παράδοση Απρίλη. Θέλετε να συζητήσουμε λίγο για το καπετανάγιο από την προηγούμενη δημοτική αρχή, πόσο καθυστέρησε να παραδοθεί αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι δική σας αρμοδιότητα, καπετανάγιο. Εντάξει, τώρα, ναι, αυτό το να κοιτάμε πίσω νομίζω δεν ωφελεί. Ναι. Σε κάποια έργα. Επί του πρακτέου δηλαδή, το θέμα ότι όταν αναλαμβάνει κάτι να το φέρει ει πέρα. Εγώ στη δουλειά μου τουλάχιστον αυτό κάνω. Το φέρνω ει πέρα. Ναι, και το deadline. Είναι αυστηρά τα deadline. Δεν μπορώ να καταλάβω στις δικές περιπτώσεις πώς λειτουργεί το deadline και είναι σαν λάστιχο, ας πούμε. Γενικά το πώς χειριζόμαστε κάποια θέματα τώρα που έχουν να κάνουν με τις δημοπρατήσεις των διαφόρων εργολαβιών που γίνονται. Εντάξει, υπάρχει πάντοτε, μπορεί να υπάρξει μέσα στα λογικά πλαίσια, να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν νομίζω να έχουμε βγει εκτός χρόνου με το συγκεκριμένο. Κύριε Αγριμανάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να συμμετέχω σε μια κουβέντα, να εξαντλούμε ένα προεκλογικό αγώνα για το ότι μετά από 5 χρόνια δεν έγινε μια πεζοδρόμηση στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Είναι τραγικό. Ως σύλληψη. Δηλαδή, το γεγονός ότι εξαντλούμε τώρα όλη μας την ενέργεια για να πούμε ότι το ιστορικό κέντρο βέβαια και δεν θα πρέπει να έχει αυτοκίνητα, βεβαίως και θα πρέπει να είναι περιπατητικό, βεβαίως και θα πρέπει να έχει ράμπες, βεβαίως και θα πρέπει να έχει φωτισμό, βεβαίως θα πρέπει να έχει κατευθύνσεις για τους αμέ, για τους τυφλούς, για τους σκοφούς κτλ. Αυτά τώρα είναι. Κύριε Κρουμανάκη, τίποτα από αυτά δηλαδή. Έχετε να μου πείτε κάτι, έχετε κάτι να μου πείτε ολοκληρωμένο. Έχετε. Ένα κομμάτι. Κύριε Παναγιωτάκη, ακούστε. Γιατί πρέπει να μιλάμε τώρα λίγο πιο σοβαρά και να αφήσουμε λίγο τα γαλαμπούρια. Αυτή τη στιγμή τελειώνει μια θητεία δημοτικής αρχής 5 χρόνια. Ωραία. Έχετε να μας πείτε κάτι που έχει τελειώσει. Έχετε να μου πείτε κάτι που έχετε παραδώσει στην κοινωνία του Ηρακλείου για να μπορούμε αύριο. Το πολιτιστικό κέντρο, σας θυμίζω ότι ξεκίνησε και υλοποιήθηκε από τον Γιάννη Τουγκράκη. Εννοείται το εγκαινιάσατε. Το πολιτιστικό κέντρο, καλέ μου κύριε Φέδωνα, αγαπητέ Φέδωνα, έχει ξεκινήσει, είχε ολοκληρωθεί. Απλά κάνετε κάποιες μικρές παρεμβάσεις για να το γενιάσετε και πιστέψτε με και σπεύσατε με πολύ έτσι, γρήγορο τρόπο να το γενιάσετε χωρίς να είναι ακόμα έτοιμο για να παραδοθεί. Ωστόσο όμως, αν θεωρείτε ότι μετά από 5 χρόνια μπορέσατε να εγκαινιάσετε ένα μεγάλο παρεμβατικό έργο που έγινε στην κοινωνία του Ηρακλείου, πολιτιστικό γεγονός, για το οποίο σας θυμίζω, λέγατε εσείς όταν ξεκινήσατε να πάρετε τη θητεία της σκυτάλη του Δήμου, λέγατε ότι μακριάν το ποτήριο τούτο. Σας θυμίζω κουβέντες του συνδυασμού σας. Τόσα χρόνια αυτό το πολιτιστικό και τώρα, κέντρο. Και τώρα, τόσα λεφτά και τώρα δηλαδή κράτησε τότε, τόσα χρόνια τότε και τώρα εσείς το γενιάζετε και δέτε ότι είναι δικό σας έργο. Εντάξει, δεν είναι δικό μας, αλλά το τελειώσαμε. Εσείς τα αφήσατε τελείωτο, μας το παραδώσατε. Όχι, και ήταν απλά δεν προλάβαμε. Όχι, δεν προλάβαμε. Ακούστε, κύριε Παναγιωτάκη, ας μην πούμε τώρα στη διαδικασία αυτή, γιατί θα κουράσουμε τον κόσμο και είναι και αργά. Αλλά ας μιλήσουμε
Με πράξεις και όχι, με έργα. Μα μου λέτε όλοι οι άλλοι συνδυασμοί για πώς το λένε, έργα που δεν τα φέραμε εις πέρας και λέμε ότι εντάξει, κάποια τύχανε. Έχετε να παραδώσετε ένα έργο το οποίο το ξεκινήσατε με μελέτες δικές σας και το ολοκληρώσατε και το παραδίδετε σήμερα στην κοινωνία του Ηρακλείου, για το οποίο θα έχετε να λέτε ή θα θυμίζει κάτι από τη δική σας θητεία. Σας ρωτώ αν πείτε. Έχετε να πείτε για το καπετανάκι ότι το έχετε παραδώσει. Το έχετε να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ. Θα παραδοθεί το καλοκαίρι. Εσείς δηλαδή σε όλα τα έργα. Είναι δυνατόν να. Βεβαίως. Όταν εμείς παραδώσαμε. Συγγνώμη κύριε Παγκοσμίου, να βάλω μια ερώτηση. Όταν εμείς παραδώσαμε την σκυτάλη στον Λαμπρινό, στον νυν δήμαρχο, είχαμε όλες τις μελέτες έτοιμες, με τις δικές μας μελέτες. Με τις δικές μας μελέτες. Προσπαθήσατε να ελοπίσετε πράγματα. Να βάλουμε μια νοτελεία και να συνεχίσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Τα οποία δεν τέλειωσαν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, πρεμιέρα της εκπομπής «Ψηφίζω Κρήτη», στην τελική ευθεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό. Εκλεκτή καλεσμένη σήμερα, υποψήφοι Δημοτική Σύμβουλη Ηρακλείου, Φέδων Παναγιωτάκης, Γιώργος Αγριμανάκης, Διονυσία Μαράκη και Γιώργος Καραπιδάκης. Κυρία Μαράκη, να συνεχίσω από εκεί που τελειώσαμε πριν από λίγο τη συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζονται πολλές σκέψεις για να πάρει μια οικογένεια τα παιδιά της να κατέβει στο κέντρο με το αυτοκίνητο. Στο κέντρο με το αυτοκίνητο. Είναι λίγο ρυψοκίνδυνο αυτό. Να κατέβει στο κέντρο. Έχει το λεωφορείο που μπορεί να σε μεταφέρει στο κέντρο. Είναι το μινιμπάς. Ναι, ακούστε να δείτε τώρα με το μινιμπάς. Να κατέβει στο κέντρο μια οικογένεια με το αυτοκίνητό της. Ναι, πολύ ωραία να τα αφήσει στο Παγκρίτιο, τέλος πάντων στα τέρμιναλ. Να πάρει το λεωφορείο. Και να κατέβει στο κέντρο. Δεν είναι μια νοοτροπία. Δυστυχώς που. Μα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Ακούστε. Συγγνώμη. Δεν είναι μια νοοτροπία που δυστυχώς που την έχουμε. Έχω χρησιμοποιήσει κάποιες φορές το λεωφορείο. Χρειάστηκα πάρα πολύ ώρα για να μετακινηθώ. Και συγκεκριμένα, στη δική μου περίπτωση, για μια δουλειά 10 λεπτά, έκανα περίπου 40 λεπτά. Εντάξει, μπορεί να έχει δημοκίνηση, δεν είναι παραγγελία. Ναι, ωραία. Θα πρέπει, όταν εξετάζουμε λοιπόν μια πιθανότητα να συμβεί κάτι, να λειτουργήσει κάτι, και όλες τις παραμέτρους. Ο κύριος Καραπιδάκης έχει ασχοληθεί με το θέμα. Κύριε Καραπιδάκη. Είπαμε, όντως πρέπει να αλλάξει συνήθεια. Όμως η αλήθεια είναι, σκεφτείτε μια, όπως είπε η κυρία Μαράκη, μια οικογένεια που έχει ένα καροτσάκι. Ένα μωρό παιδί. Άποψή μου είναι ότι εκεί κάπως πρέπει να το πάμε, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται δηλαδή. Οπότε τα mini bus δεν βοηθούν δεν σε όλες τις περιπτώσεις. Να το πω έτσι. Δεν φτάνουν. Σίγουρα είναι μια καλή αρχή, να το δούμε έτσι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει ένα πυκνότερο και ολοκληρωμένο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, να υπάρξει κάποιος συνδυασμός ενδεχομένως, να ξέρουμε τι μπαίνει στο κέντρο, πού, σε ποια σημεία, πού θα υπάρχουν κάποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ναι. Δεν μπορεί να γίνεται τυχαίο. Και αυτά τώρα όλα θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις που θέτουν έργα, αλλαγές κυκλοφορίας. Δεν έχουν γίνει. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, βγαίνει μια απόφαση να αντιδρομηθεί ένας δρόμος. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση στο κοινό. Εγώ την έχω πατήσει πολλές φορές γιατί κατεβαίνω στο κέντρο. Και βλέπω ένα stop και προσπαθώ να φύγω. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όλα είναι ένα σύνολο το οποίο θα πρέπει να το βλέπουμε καθολικά. Και να βάζουμε μέσα το δημότη. Ο δημότης θα πρέπει να μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έστω να ενημερώνεται έτσι όπως πρέπει, επαρκώς. Κυρία Μαράκη, φταίει ο μαέστρος του Ηρακλείου για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Χρησιμοποιώ την φράση του Ηλία Αλγερού σήμερα εδώ στην Κρήτη TV, στο καλό μεσημέρι, ότι η πόλη του Ηρακλείου δεν έχει καλό μαέστρο. Φαντάζομαι αναφέρεται στον Βασίλη Λαμπρινό. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας. Επειδή αφορά λίγο και το αντικείμενό μου, γιατί έχω τελειώσει η διοίκηση, θα σας πω ότι σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς, σε όλες τις μεγάλες ομάδες που χρειάζεται συντονισμός για να παράξουν έργο, φυσικά το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να κριθεί και που κρίνεται και που έχει τη μεγαλύτερη αξία και την ευθύνη είναι ο ηγέτης. Ξέρετε, έχω διαπιστώσει ότι το πρόβλημά μας εδώ στο Δήμο Ηρακλείου ποιο είναι. Ότι και η παρούσα και οι προηγούμενοι πατάνε πάνω σε παροχημένα μοντέλα διοίκησης. Δεν είναι διευθυντής ο Δήμαρχος, ούτε διαχειριστής.
Όταν λέμε ηγέτης μιας ομάδας, περικλεί πάρα πολλές έννοιες. Αξίες, έννοιες, δυστυχώς δεν βλέπω να συμβαίνει και πώς το διαπιστώνεις. Από τη μη παραγωγή έργου φυσικά. Όταν δεν παράγεται έργο, ένας απλός άνθρωπος με απλή νοημοσύνη μπορεί να καταλάβει ότι δεν είχε σχεδιαστεί έργο. Κύριε Παναγιωτάκη, λείπει ο μαέστρος από το Ηράκλειο. Εγώ δεν το νομίζω. Είμαι εντελώς αντίθετος αυτό. Ο Δήμαρχος, ο Βασίλης ο Λαμπρινός, έχει μια πολύ ικανή ομάδα. Μισό λεπτό. Άλλο η ομάδα του μπορεί να είναι άριστη. Ο ηγέτης και η ηγέτης Φέδωνα δεν είναι να έχει μόνο γνώσεις. Όχι. Δεν έχει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάμε για νομικές. Ο κύριος Λαμπρινός αξιοπρέπειστατος άνθρωπος είναι. Μιλάμε για τεχνικές σχεδιασμού, προγραμματισμού, μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου. Αυτό υπάρχει φαίνεται έλλειψη συντονισμού, κύριε Πανάγιο, σε ορισμένες περιπτώσεις. Έλλειψη συντονισμού. Εντάξει, δεν το νομίζω. Δεν είμαι και από τους εκλεγμένους να ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά τουλάχιστον με τους συναδέλφους που συζητάμε, βλέπω ότι υπάρχει μια ομαλή συνάντηση πάντοτε, δηλαδή με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν αποφασίζει μόνο ο Δήμαρχος για αυτά που πρόκειται να πράξουν για να αποφασίσουν. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο πάντα. Και το ένα άλλο πολύ σημαντικό που έχει κάνει στο Δήμο Ηρακλείου, έχει βάλει σε δημόσια διαβούλευση και τους πολίτες. Δηλαδή, και αυτοί συμμετέχουν. Εντάξει, σε πρόσφατη δημόσια έτσι εμφάνισή του, ο Δήμαρχος και σε ομιλία του είπε ότι κράτησα μακριά κατά κάποιο τρόπο τους δημότες. Εγώ φταίω και θα επανορθώ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν υπήρχε αυτή η ανοιχτή διαβούλευση και αυτή η συνεννόηση και η επαφή που είχε πει προεκλογικά. Ο ίδιος το παραδέχτηκε. Εντάξει, στα δημοτικά συμβούλια ξέρω ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή ο Δημότης Ηρακλείου να παρακολουθήσει τι ακριβώς. Αυτό δεν είναι διαβούλευση, αγαπητέ μου, όμως. Όχι, και σε διάφορα άλλα θέματα. Συναποφασίζω. Δεν είναι διαβούλευση. Διαβούλευση σε πολλά, δηλαδή για το Πάρκο Γεωργιάδη, μια και το αναφέρατε τώρα. Όλοι οι φορείς ήρθαν, συζητήσαν, υπήρχαν κάποια εμπόδια στην αρχή, αλλά τελικά υπερίσχυσε. Εντάξει, είχε παραδεχτεί ότι δεν έχει αυτή την επαφή που ο ίδιος θα ήθελε με τους δημότες. Ναι, κύριε Αγριμανάκη, να περάσω σε εσάς. Αναφορικά με την ηγεσία. Αναφορικά με την ηγεσία και τον τρόπο βέβαια που αντιλαμβάνεστε κι εσείς ο ίδιος την έννοια της ομάδας και της συνεργατικότητας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σε αυτό το σημείο επιτρέψτε να σας πω ότι είναι το στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Και το λέω όχι γιατί το φαντάζομαι ή γιατί κάπου το άκουσα, γιατί έχω αποδείξεις ότι η ηγεσία του Γιάννη του Γουράκη είναι αυτή που άλλαξε το Ηράκλειο. Πριν από 12 χρόνια, πριν τα τελευταία 5, το Ηράκλειο ήταν μία παρακούπολη που είχε γυρισμένη την πλάτη στην θάλασσα, που δεν μπορούσε να περπατήσει στο ιστορικό κέντρο, που με την ηγεσία του Γιάννη του Γουράκη έγινε παράκτιο μέτωπο. Με την ηγεσία του Γιάννη του Κουράκη έγιναν διανοίξεις στο ιστορικό κέντρο και όχι μόνο, και στο περιαστικό Ηράκλειο. Με την ηγεσία του Γιάννη του Κουράκη αναδείχθησαν μέχρι τότε τα τείχη τα οποία μετά σταμάτησε αυτή η στρατηγική και είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Με την ηγεσία του Γιάννη του Κουράκη κάναμε το πολιτιστικό κέντρο που είπαμε προηγουμένως. Με την ηγεσία του Γιάννη του Κουράκη δημιουργήσαμε μια άλλη πόλη. Και πραγματικά ήταν η πόλη που το 2012 βραβεύτηκε και στην Ευρώπη. Θέλω να πω όμως το εξής. Σαφώς και ο ηγέτης είναι αυτός που δίνει τον τόνο. Όμως και η ομάδα και ο ηγέτης κρίνεται από το πώς συνθέτει την ομάδα. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, ομάδα δεν κάνουν τα άθροιμα των ατόμων. Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι κάνουν και έξυπνη ομάδα. Οι ταλαντούχοι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι κάνουν και ταλαντούχα ομάδα. Ο μαέστρος είναι αυτός που ενώνει, που συνθέτει, που απελευθερώνει δυνάμεις, αυτός που δημιουργεί τον αυτοσεβασμό, αυτός που αναγνωρίζει και επιβραβεύει ομαδικές πρακτικές. Αυτός είναι που προχωράει. Και ο Γιάννης Κουράκης εμπνέει. Ο Γιάννης Κουράκης αυτό το απέδειξε. Είχε μια πολύ δυνατή συμπαγής ομάδα που έδωσε στο Ηράκλειο απτά παραδείγματα με πράξεις και με έργα. Δεν είπαμε ούτε για μακέτες, μιλήσαμε, ούτε για υποτιθέμενα έργα που θα γίνουν μετά από κάποια χρόνια. Αφήσαμε στο Ηράκλειο ένα διαφορετικό Ηράκλειο. Και γιατί δεν ψηφίστηκε την προηγούμενη πενταετία
με τόσα χαρακτηριστικά ηγέτη και... Σας θυμίζω, κυρία Μαράκη, ότι ο Γιάννης Κουράκης στην πρώτη Κυριακή είχε βγει με 20 περίπου μονάδες διαφορά από τον δεύτερο. Στη δεύτερη Κυριακή... 20 δεν ήταν. 10... Πόσο ήτανε? 28-40. Α, το 20 και... Ναι, ναι, περίπου. Okay, ήταν 10-15 μονάδες. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε πρώτος συνδυασμός. Η δεύτερη Κυριακή. Με συγχωρείτε, κύριε Παγιωτόπουλο, για να ολοκληρώσω. Η δεύτερη Κυριακή ήταν σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο για την κοινωνία γενικότερα. Και όλο αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στο καινούριο, στην αλλαγή. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Κρίθηκε όμως. Ακριβώς. Μα ήταν στιγμή, συγγνώμη που διακόπτω, οι δημότες του Ηρακλείου θέλανε να αλλάξουν τη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι τα 12 χρόνια που ο κύριος Κουράκης έμεινε στο Δήμο Ηρακλείου σαν δήμαρχος ήταν αρκετά και νομίζω ότι καλό θα ήταν να αποχωρούσε με τις δάφνες και όλα αυτά που είχε κάνει. Κύριε Παγιωτάκη, έχει πληγεί κατά κάποιο τρόπο το προφίλ, το πρεστής της Δημοτικής Αρχής, της Δύναμης Πολιτών μετά και τις αποχωρήσεις αρκετών στελεχών, οι οποίοι βέβαια έχουν ασκήσει και δρυμία κριτική και κατά του Δημάρχου, κατά του Βασίλη Λαμπρινού. Εντάξει, αυτοί ήταν προσωπικές επιλογές, νομίζω, των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων να φύγουν, ίσως για τον Α ή Β λόγο, και δεν είναι και ίσως τις παρούσες να συζητάμε, τη στιγμή που δεν είναι παρόντες. Δεν έχουμε πληγή, γιατί έχουν μπει καινούργια άτομα, καινούργιο αίμα, πολύ νέα παιδιά που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά στο Δήμο Ηρακλείου και ευχόμαστε πραγματικά για τις επόμενες εκλογές, δηλαδή στις 26 Μαΐου, να είμαστε νικητές και να συνεχίσουμε το έργο μας. Κύριε Καραπεδάκη, από την πρώτη στιγμή ήσασταν από τους πρώτους που συστρατευθήκατε στο πλευρό του Πέτρου Ινιωτάκη. Για ποιο λόγο? Καταρχήν γιατί πιστεύω στον Πέτρο τον Ινιωτάκη. Πιστεύω στο όραμα που έχει. Πιστεύω στο ότι έχει να καταθέσει αυτός και η υπόλοιπη σύμπραξη δημοτών μια διαφορετική, μια τεκμηριωμένη πρόταση για το Δήμο Ηρακλείου. Γιατί συμπράττω κι εγώ και συνυπάρχω μέσα στις συμμετοχικές διαδικασίες που αυτή η παράταξη έχει κατευθείαν από την πρώτη στιγμή εισαγάγει. Σκεφτείτε ότι εμείς κάθε Κυριακή 7 η ώρα κάνουμε μια γενική συνέλευση και όπου είναι ανοιχτή και στο κοινό και στους φίλους κλπ. Το λέω για να σας δείξω ότι όντως εφαρμόζουμε στην πράξη συμμετοχικές διαδικασίες. Και γιατί είναι μια πρόταση η οποία χωρίς χρήματα, χωρίς στηρίξεις, αλλά με κέφι και πείσμα θέλει να αλλάξει τα δεδομένα στο Ηράκλειο. Αυτό ήταν και ο λόγος που εγώ τουλάχιστον από την αρχή συστρατεύτηκα με τον Πέτρο τον Ιωτάκη. Κύριε Μαράκη, για ποιο λόγο ενεργοί πολίτες? Να σας πω καταρχήν ότι είμαι θελόντρια πάρα πολλά χρόνια, είμαι στην πόλη. Είμαι καθημερινά στην πόλη και βοηθάω κόσμο με την ομάδα μου, όλοι μαζί. Γνωρίζω από την καλή και από την ανάποδη τα κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικού επίπεδου προβλήματα που όλοι οι συμπολίτες μας, πάρα πολύ μάλλον, γενικεύω, αντιμετωπίζουν. Και ο Ηλίας ο Λιγερός με τίμησε με την προτίμηση, με την πρότασή του, συστρατεύτηκα γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Μου έχει δείξει και το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει, η σκέψη, το όραμά του, αυτά που σκέφτεται, αλλά και η καθημερινότητά του, πώς πράττει και τι αποδεικνύει, με έπεισαν ότι ναι, μπορεί να δώσει λύσεις. Τα προβλήματα, τα κοινωνικά της πόλης μας είναι πάρα πολλά. Θέλετε, οι άστιγοι, οι άπορες οικογένειες, οι γυναίκες κακοποιημένες, τα οποία, ειλικρινά σας, μπορώ να σας πω ότι 5-6 χρόνια τώρα που ασχολούμαι ενεργά, νιώθουμε μοναξιά. Μάλιστα. Κύριε Αγριμανάκη, η πρώτη κίνηση του Γιώργου Αγριμανάκη μόλις εκλεγεί, ποια θα είναι? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εκλεγούμε, όπως το είπατε, και μετά να πάρουμε ο καθένας να σηκώσει τα μανίκια και να δουλέψουμε από όποια θέση κρίνει ο Γιάννης Κουράκης, ο αρχηγός της παράταξης και ο επόμενος δήμαρχος, μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Αυτό που θα με ενθουσίαζε εμένα είναι... πολλά θα με ενθουσίαζαν, αλλά από αυτό που θέλω να ξεκινήσω, αν τα έβαζα σε μια προτεραιότητα, είναι να επαναφέρουμε την καθημερινότητα του πολίτη σε άλλο σημείο, έτσι ώστε να είναι ευτυχισμένος ο πολίτης, να ζει σε αυτή την πόλη, να είναι ευτυχισμένος το πρωί που σηκώνεται να πηγαίνει στη δουλειά του μέχρι και το βράδυ που θα γυρίσει, να μπορεί να περπατήσει την πόλη, να μπορεί να τη ζήσει χωρίς σκουπίδια, να μπορεί να τη ζήσει με το φωτισμό, να μπορεί να τη ζήσει χωρίς λακκούβες όπως είπαμε πριν, και να δώσουμε
Επιτρέψτε μου να δώσουμε και έμφαση σε μια κοινωνία ειδική των πολιτών που είναι η ΑΜΕΑ, είναι ανθρώποι με ειδικές ανάγκες και ειδικές αναπηρίες, όπου τους έχουμε παραμελήσει, όπου πιστέψτε με ότι περίπου το 10% της κοινωνίας του Ηρακλείου και γενικότερα της χώρας μας είναι τέτοιοι άνθρωποι, που αυτή τη στιγμή είναι παρατημένοι, που όταν κάθεσαι κουβεντιάζεις μαζί τους βλέπεις ανθρώπους με μεγάλη αγωνία, ότι είναι παραμελημένοι σε μια γωνιά, ότι δεν έχουν ράμπες να κινηθούν, ότι δεν έχουν προσβασιμότητα, μου έλεγαν ένα σωματείο με το οποίο ήρθα σε επαφή τον τελευταίο καιρό, ότι δεν έχουν καν προσβασιμότητα. Ότι για να πάρουν ένα χαρτί από το δημοτολόγιο θα πρέπει να πάνε οι ίδιοι 5 φορές με το καροτσάκι τους για να πάρουν το χαρτί. Ενώ θα έπρεπε. Επιτρέψτε μου. Εγώ σας συγχωρείτε. Επιτρέψτε μου ότι στη σύγχρονη εποχή, την ψηφιοποιημένη εποχή, σε μια σύγχρονη εποχή που έχει νέες τεχνολογίες, δεν θα μπορούσε παρά να είναι μια ευφυέστατη πόλη, όπου θα μπορεί να παρέχει δυνατότητες στους πολίτες με ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης και να ζει και να βιώνει την καθημερινότητά του με ευχαρίστηση. Κύριε Παναγιωτάκη, η προτεραιότητα της δύναμης πολιτών την επομένη των εκλογών ποια είναι? Να συνεχίσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή πράγματα που έχουμε βάλει στο τραπέζι και να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα είμαστε νικητές. Ο Ηρακλειώτικος Δημότης πρέπει να μας δώσει τον ψήφο εμπιστοσύνης για τα επόμενα 4 χρόνια και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο μας. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο, μπορώ, προλαβαίνω. Ολοκληρώνουμε, γρήγορα. Στον κύριο Γρημανάκη, ο κύριος Κουράκης έφτιαξε τις οδεύσεις τυφλών, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. 1923 τυφλοί στο Ηράκλειο, δεν τους έχουμε δει ποτέ γιατί κυκλοφορούν 2. Είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Αυτό το νούμερο και αυτή είναι η πραγματικότητα των τελευταίων 16 περίπου ετών στην πόλη. 1900 περίπου 23 τυφλοί άνθρωποι, έγκλειστοι παιδιά. Κύριε Αγκρεμανάκη, ένα σύντομο σχόλιο. Ναι, αναγνωρίζετε λοιπόν ότι είχε φτιάξει υποδομές για τους τυφλούς. Όχι υποδομές. Αλλά οδεύσεις τυφλών που επεκτάθηκαν όμως. Επεκτάθηκαν, αλλά σταμάτησαν γιατί 5 χρόνια τώρα η Δημοτική Αρχή δεν ασχολήθηκε καθόλου. Αν θέλαμε να μιλήσουμε τώρα με όρους του παρελθόντος, να μιλήσουμε. Αλλά νομίζω όχι, τώρα ότι είχαμε. Για να κλείνουμε. Μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Ακούστε, με συγχωρείτε. Επειδή είναι επί προσωπικού το θέμα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι επί Γιάννη Κουράκη είχαν τεθεί πολλά θέματα υποδομής. Άλλαξε ριζικά η ζωή του Ηρακλειώτη. Αυτό όποιος δεν το αναγνωρίζει είναι εκ του πονηρού, το λιγότερο μπορώ να πω γι' αυτό. Άλλαξε η ζωή του πολίτη και αυτό σταμάτησε βιαίως γιατί ο κόσμος πίστεψε σε μια αλλαγή, σε μια ομάδα διαφορετική. Στην εποχή των παχιών Αγελάδων όλα γινόντουσαν. Κύριε Παναγιωτάκη, κύριε Ρημανάκη, κυρία Μαράκη, κύριε Καραβιδάκη, να σα ευχαριστήσω πολύ. Καλό αγώνα. Καλέ ευχαριστήσει. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή πρώτη εκπομπή. Ψηφίζω Κρήτη εδώ στην Κρήτη TV. Καλό βράδυ σε όλους.